Καλώς ήρθατε για το τσεκανό καταπληκτικό με τους προχωρημένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δοθέ. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχνα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία τόφια, μία... Ζουμουσάδα δευτεριάτικη, ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Έχουμε να μιλήσουμε για το χθεσινό μεγαλειώδε συλλαλητήριο. Απάντηση σε αυτούς που δεν ήθελαν, απάντηση σε αυτούς που θέλουν να παραχαράξουν την ιστορία. Εκοφαντική απάντηση. Και σε αυτούς που υποβάθμισαν όλη τη βδομάδα, όλο το προηγούμενο διάστημα, την επιθυμία του κόσμου, του απλού κόσμου, πέρα από κόμματα, πέρα από παρατάξεις, πέρα από ακραίες θέσεις. Πέρα από ιδεολογίες περίεργες, όλοι αυτοί λοιπόν που δεν ήθελαν χθες πήραν μια πάρα πολύ χειρή απάντηση. Θα τα πούμε όλα αυτά, τα συζητήσουμε, να μιλήσουμε φυσικά για την νέα νίκη της ομάδας μέσα στην Τούμπα, άνετα, χωρίς να δεχτεί γκολ. Θα μιλήσουμε για τις βουτιές Φουρτούνη, βγαλμένες από τις πιο ωραίες ιστορίες, από το ίδιο βιβλιαράκι του Αλέκου Αλεξανδρή, του Στέλιου Γιαννακόπουλου. Βλέπετε ότι αυτά πηγαίνουν, είναι μια αλυσίδα, είναι μια σκυτάλη ποδοσφαιρική που τη δίνει ο ένας στον επόμενο και στον άλλο. Έχουμε να κληρώσουμε σήμερα ένα καταπληκτικό δώρο. Όχι μέσα από τα μηνύματα, μέσα από τα τηλέφωνα. Δηλαδή, όποιος βγαίνει να μιλήσει, αυτομάτως μας λέει αν θέλει το όνομα τεπώνυμό του, αν δεν θέλει μας λέει μόνο το μικρό το όνομα και τα τρία τελευταία ψηφία από το τηλέφωνό του και μπαίνει σε μια κλήρωση που θα κάνουμε 10 παρακάτω ψηλά για ένα καταπληκτικό τριήμερο για δύο διανυκτερεύσεις στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας, ένα μαγευτικό τοπίο, να πάρετε το έτερο νήμιση και να πάτε να κάνετε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να φύγετε μακριά από τα άγχη της υπόλης, από τα άγχη των δουλειών ή των μη δουλειών. Να ξεχάσετε ό,τι σας ψυχοπλακώνει και να βιώσετε ένα υπέροχο τρίμερο. Δύο διανυκτερεύσεις, ένα μαγευτικό τοπίο. Ευχαριστούμε το slowtravel.gr που τα προσφέρει, αλλά και τον Γιώργο που έχει τα δύο υπέροχα ξενοδοχεία και το φιλοξένει απέναντι και τις Θερμές στο Λουτράκι Αριδέας. Όσοι θέλετε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, όχι για τους διαγωνισμούς, για να στείλετε την καλημέρα σας, τον πινελίκι, τον γλυκόλογο, ό,τι σας γουστάρετε, τις παραγγελιές σας και βέβαια. Όπως έχω υποσχεθεί, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή το τριήμερο της ερχόμενης εβδομάδας, γιατί έχουμε ένα τη δυνατότητα κάθε εβδομάδα, θα κληρωθεί για τα παιδιά του εξωτερικού. Θα κάνουμε κλήρωση μέσα από το Facebook, μέσα από το μαποτεύτερο, μέσα από το προσωποβιβλίο. Γράφετε αθλητήριος Ζουμουσού και μπαίνετε στην avant-garde, στην avant-gâté, στην crème de la crème. Μπαίνετε στην ομάδα μας. Στο Facebook 9.838 είμαστε και είμαστε ένας-ένας διαλεκτά που πουκοβλάσταρα ζουμουσάκια ένα και ένα εκλεκτά. Στην κονσόλα έχω τον γίγαντα, τον κορύβαντα, τον αένα, ο Χρήστο Κιώση που την έχει τόση πάντα, τη διάθεση για να προσφέρει, τη διάθεση για να σταθεί ένας ακρεφνής, ένας άγρυπνος εργάτης πάνω από την κονσόλα και σήμερα και να δικαιολογήσει τις 3.500 ευρώ το μήνα. Αδερφέ μου, σε καλωσορίζω. Έτσι είναι αυτά, φιλαράκι μου, έτσι είναι, αδερφέ μου, έτσι είναι. Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε και σήμερα ωραία πραγματάκια. Θα ξαναπώ, καλή εβδομάδα, καλημέρα Κωστή. Λέει το πρώτο μήνυμα που έρχεται, ο Μότο Μουδανιά, όπως πάντα, κάθε μέρα ο Μότο Μουδανιά. Γεια σου Κωστάκι μου και ο Λάρη Καραχίτσος, οι δύο πρώτοι με το που μπαίνουμε στο στούντιο κατευθείαν. Πολλά έχουμε να πούμε, πολλά έγιναν αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το μπάσκετ μας στενοχώρησε πάλι, αλλά okay, το έχουμε πει, εκεί είμαστε ικανοί για το χειρότερο και για το καλύτερο. Έχουμε να συζητήσουμε κυρίως για το παιχνίδι του ποδοσφαίρου, για το τι είδαμε αυτό το σουκού. Να πω φυσικά, χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αυτό το διάστημα με εξαιρετικά, με υπέροχα Huawei τηλέφωνα, τα οποία κατάφεραν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κυριαρχήσουν την αγορά, γιατί σε εξαιρετικές τιμές. Τα ίδια πράγματα από άλλες εταιρείες θα τα πληρώνετε πολλά πολλά περισσότερα. Όλες οι σειρές και η Y και η P9 και η P10 Lite και η Mate, όλες οι σειρές. Την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, 50 συν ένας χρόνος. Μισός αιώνας εμπειρίας και προσφοράς στον πελάτη από την οικογένεια Παμπουκίδη Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά δεν ξεχνάτε
ότι τα καλύτερα, τον καλύτερο γύρο της πόλης τον τρώτε στο Όλα στα Όρθια. Και στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολης 37. Παράδειγμα, δύο πίτα ή ψωμάκι σουτζουκάκι και μία κοκακόλα, μόνο ένα ταλιράκι. Δηλαδή δύο πίτες σουτζουκάκι και μία κοκακόλα, ένα ταλιράκι, μου γράφει εδώ πέρα ο μαέστρος. Εξαιρετικά πράγματα. Στο Όλα στα Όρθια με τη σκεπαστή και όλα τα συναφή και τα ξέρετε και τα έχουμε πει και θα τα λέμε και κάθε μέρα. Μαεστράρα μου, είσαι σε καλή κατάσταση. Είσαι έτσι. Ελάτε και σήμερα να κάνουμε ζουμουσάδα, να συζητήσουμε το τι έγινε. Είδαμε, καταρχήν γιατί θέλω να ξεκινήσω από αυτό, το θεωρώ ανώτερο από οτιδήποτε άλλο έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο που πραγματικά άφησε άφωνο όλο τον κόσμο στο εξωτερικό. Είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια προσπάθεια για να υποβαθμιστεί όλο αυτό. Με πολύ μεγάλη λύπη είδαμε εχθές να είναι απόντα και τα κανάλια. Είδαμε εχθές να απουσιάζουν τα κανάλια από όλο αυτό που έγινε. Δεν ήταν ούτε 1000 άτομα, ούτε 2000, ούτε 3000, ούτε 70.000, ούτε 90.000 όπως βλακωδώς είπαν κάποιοι. Μιλάμε για μισό εκατομμύριο κόσμο που χθες ξεχύθηκε αυθόρμητα, ήρθε από κάθε άκρη της Ελλάδας, είδατε τους κριτικούς με τα άλογά τους, νησιώτες από κάθε άκρη της Ελλάδας, είδαμε ανθρώπους που έκαναν χιλιάδες χιλιόμετρα από το εξωτερικό να έρθουν και να βροντοφωνάξουν ότι όχι απλά ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Είναι η ίδια η Ελλάδα, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. Είναι μία και μοναδική, δεν υπάρχει άλλη. Οτιδήποτε άλλο είναι αποκύημα μιας φαντασίας, μιας στρατηγικής, ενός ανύπαρκτου κράτους που θέλησε να αρμέξει ιστορία από τη δική μας, θέλησε να κλέψει το όνομα, θέλησε να κλέψει τα σύμβολα, θέλησε να κλέψει γιατί δεν είχε ίδια ιστορία. Και έτσι μπήκαν σε μια κύβδηλη διαδικασία, σε μια τελείως ψεύτικη διαδικασία, πάτησαν πάνω στους ανύπαρκτους πολιτικούς που είχαμε όλα τα χρόνια, από τους παλιούς μέχρι τους σημερινούς, να βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε, δεν έχω ούτε, το ξαναλέω, ούτε κόμμα, ούτε καμία παράταξη, δεν με ενδιαφέρει ούτε καν. Ούτε καν. Αλλά να βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να λέει, εντάξει, δεν θα είναι, λέει, και okay, το θέμα με την ονομασία δεν θα είναι, λέει, κάτι, λέει. Δηλαδή, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγαίνει να το υποβαθμίσει το γεγονός. Καλά, για τον Δήμαρχο δεν συζητάω καν. Ο κόσμος έδωσε χθες μια πάρα πολύ ηχηρή απάντηση. Σε αυτούς που θέλουν να πιστεύουν ότι μπορούν με 2-3 post ή με 2-3 ατάκες στις εκπομπές τηλεοπτικές να τον καθίσουν στο σπίτι του. Να τον βάλουν να μην κατέβει, να φωνάξει για αυτό το οποίο πιστεύει ακράδαντα. Πλήθος κόσμου, τεράστιο ποτάμι ανθρώπων διαφορετικής ιδεολογίας, διαφορετικής ομάδας, διαφορετικής καταγωγής, ούτε καν. Ένωσαν τις φωνές τους χθες σε μια καταπληκτική βραδιά. Σε ένα καταπληκτικό μεσημέρι, μάλλον, γιατί από νωρίς ξεκίνησε. Ήμασταν όλοι εκεί πριν το μάτς. Περάσαμε από εκεί, φυσικά και ο Ιβάν ήταν. Απάντηση σε αυτούς που λέγανε ότι τα έχει καλά με τους τωρινούς. Λέει, δεν είναι, θα το υποβαθμίσει. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί περίμενα από την Εκκλησία πολύ περισσότερη συμμετοχή και από τον Αρχιεπίσκοπο πρώτος να είναι εκεί και πρώτος να καλέσει τον κόσμο. Πιστεύει, δεν πιστεύει ο άλλος, αυτά έχουν να κάνουν με τα ιερά μας χώματα. Και διαβάζω χθες το βράδυ και μετά από το συλλαλητήριο και μετά το μάτς, αμηχανία, λέει, για τον πολύ κόσμο. Από το Μέγαρο Μουσικής, μέχρι το παλιό λιμάνι, που είναι το Kitchen. Από εκεί, κόσμος που δεν τον περίμενε πολλής κόσμος από αυτούς που λέγανε ότι εντάξει, okay, και τι θα γίνει. Είναι ηχηρό το μήνυμα, είναι μεγαλειώδες το συλλαλητήριο και όποιος προσπαθήσει να μιλήσει για 50 και 60 χιλιάδες, απλά έχει άλλο κίνητρο. Απλά εξυπηρετεί
άλλους σκοπούς. Θλίψη για τα κανάλια τη στιγμή εκείνη, τη στιγμή εκείνη στις 2 το μεσημέρι, το πιο σημαντικό σημείο σε όλη τη χώρα, το πιο σημαντικό συμβάν σε όλη τη χώρα ήταν αυτό το συλλαλητήριο χθες. Και τα κανάλια πετούσαν χαρταετό. Ακόμα περισσότερη θλίψη για τη δική μας ΕΡΤ 3. Που θα έπρεπε να είναι εκεί. Και βγάλω το φίδι από την τρύπα. Κανάλια μικρά. Αν γινόταν το 1/10 του κόσμου στην Αθήνα για κάποιο άλλο σκοπό, φαντάζομαι θα ήταν εκεί τα link από νωρίς να μεταδώσουν. Δεν το περίμενε κανένας να γίνει αυτό εχθές. Οι λίγοι που προσπάθησαν να το χαλάσουν, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους, που έκαναν μια αντισυγκέντρωση, ας το πούμε έτσι, για να κάνουν τι, δηλαδή αυτοί πίστευαν τι, ότι πρέπει η γειτονική χώρα να φέρει αυτό το όνομα. Γνωρίζουν από ιστορία, γνωρίζουν για ποιον μάχονται, ποιον εξυπηρετούν, σε ποιο μήλο ρίχνουν νερό. Καμαρώσαμε λοιπόν, όσοι βρεθήκαμε εκεί, λίγο ή πολύ, για όλο αυτό εχθές. Και δεν είχε τίποτα ακραίο μέσα. Είδα ανθρώπους που παλεύουν για το πιστεύω τους, αυθόρμητα, με τις οικογένειές τους, τα παιδάκια τους. Με πίστη στις αρχές μας, με πίστη στην παράδοσή μας. Σε αυτό που μας παρέδωσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Απλά, για μία ακόμα φορά, αποδείχθηκε ότι τι σκοπό εξυπηρετεί ο καθένας. Τα κανάλια να πετούν χαρταετό, να δείχνουν επαναλήψεις, να δείχνουν ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Καλά, από συγκεκριμένα βέβαια δεν περίμενα, οκ, εντάξει. Δεν ήταν αυτό ένα τεράστιο γεγονός εχθές? Δεν ήταν που μαζεύτηκαν μισό εκατομμύρια άνθρωποι ειρηνικά με τις σημαίες να φωνάξουν, να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο, να υπερασπιστούν αυτό το οποίο πιστεύουν, χωρίς να πειράξουν κανένα? Δεν το θεώρησαν τα κανάλια σημαντικό αυτό? Δεν ήταν δηλαδή κάτι που έπρεπε να γίνουν ζωντανές συνδέσεις? Δεν έπρεπε να δείχνουν τίποτα άλλο όλοι εχθές? Όλοι. Αυτά. Θα μου πεις, θα αλλάξει κάτι? Όχι, αλλά εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Να είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας. Το ότι η χώρα βρίσκεται σε χέρια ανίκανων ανθρώπων εδώ και χρόνια, αυτό το γνωρίζουμε και έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Βάζω πρώτο πληθυντικό. Γιατί ανεχτήκαμε αυτή την κατάσταση και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Τώρα όσο για αυτούς που λένε επίσης ότι εντάξει και τι έγινε, λέει, σιγά μην υδρώσει το αυτή, λέει, των Ευρωπαίων ή των Αμερικανών ή των Σκοπιανών ή οτιδήποτε. Κάνετε μεγάλο λάθος. Για σκεφτείτε χθες να γινόταν αυτό το συλλαλητήριο και να είχε 3.000 σκόρπιους γύρω-γύρω από το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, ας πούμε, ή γύρω-γύρω από τον Λευκό Πύργο. 4.000-5.000 να είχε. Σοκαρίστηκαν πάρα πολύ χθες με αυτό που είδαν. Έμειναν άναυδοι. Δεν το... Αμήχανοι, λέει. Άκου, αμήχανοι. Δηλαδή, λες και είμαστε αντίπαλοι, λες και αυτοί. Όχι, λες και αυτή, μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι, για να νιώθεις αμήχανος. Σου λέει, πω, τι πάθαμε, δες εδώ, πόσος λαός μαζεύτηκε. Αυτά, για το κλείνω το θέμα προς το παρόν, να πείτε και εσείς αυτό που θέλετε και ό,τι αγαπάτε. Έχω πει πολλές φορές, το τι πιστεύει ο καθένας και το τι ψηφίζει είναι μια δική του ιστορία. Ποτέ εμείς ως εκπομπή κοντεύουμε 2 δεκαετίες. Ασπρίσαμε, γεράσαμε πίσω από το μικρόφωνο, ποτέ δεν σας είπα, μην ψηφίζετε ή ψηφίστε. Ο καθένας έχει τη δική του ιδεολογία, ο καθένας έχει τα δικά του πιστεύω. Εδώ αυτό θα έπρεπε να είναι πέρα από τα πιστεύω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που λέει εντάξει μωρέ, ας ονομαστούν. Αυτός που το είχε πει μια φορά προπυλακίστηκε χθες. Κύριε Ζουράρη, όσες δηλώσεις και να κάνεις υπέρ του ΠΑΟΚ, εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με τον ΠΑΟΚ. Όταν πριν από λίγο καιρό λες εντάξει και τι έγινε, να δώσουμε κανένα νησί. Εντάξει και τι έγινε, σιγά τώρα το μεγάλο θέμα. Με τη Μακεδονία και την ονομασία της χώρας αυτής. Τι περιμένεις, να πας και θα σε κυκλοτήσει ο κόσμος? Και όσο και αν γουστάρουμε που είσαι παοξάκι άρρωστο, αυτό είναι έτερον εκάτερον.
Ποιο σου και αν γουστάρω με τις δηλώσεις που κάνεις για τον ΠΑΟΚ. Άλλο αυτό. Εδώ όμως είδες ότι ο κόσμος, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που τον προπυλάκησαν, βγήκε και από το περιβάλλον του, δεν δέχτηκε καμία σωματική βία, μόνο μερικά μπινελίκια, άκουσε. Αυτά. Γράφτηκε μία ακόμα υπέροχη σελίδα εχθές για αυτή την πόλη. Και ο κόσμος απέδειξε, όχι μόνο ο κόσμος Θεσσαλονίκης, απέδειξε ότι γνωρίζει, ότι σκέπτεται, ότι δεν είναι τόσο υπνοτισμένος ή ψεκασμένος ή τόσο παραμυθιασμένος όσο θα ήθελαν κάποιοι. Αυτή η χθεσινή μέρα γράφτηκε στην ιστορία αυτής της πόλης επίσης. Αυτά. Ο Sky θεώρησε όλη μέρα ότι έπρεπε να παίζει παράδειγμα για τον υδραυλικό ή τον μπαλεστή ή το μοντέλο που μπήκε στο Survivor. Αυτό ήταν ο καημός χθες όλη μέρα. Δεν θεώρησε σκόπιμο να αφιερώσει. Εγώ δεν είπα να τη μεταδώσουν όλη την συγκέντρωση, όλο το συλλαλητήριο, που θα έπρεπε κανονικά όλα τα κανάλια να έχουν link εκεί, ζωντανή. Εντάξει, έκανα κάποιες συνδέσεις όλοι πριν, αλλά έπρεπε τα κανάλια να μεταδώσουν. Έψαχνες να βρεις. Έψαχνες να βρεις πού μπορώ να δω. Άμα δεν, αν δεν είμαι εκεί, πού μπορώ να το δω. Αυτά. Πάμε στα δικά μας, στα ποδοσφαιρικά. Η ομάδα 6 αγώνες χωρίς γκολ. Είπαμε δεν πρόκειται να κάνουμε πολλαπλασιασμό. Και εχθές με ωραία μπαλίτσα κιόλας. Θυμάμαι άλλες χρονιές που ερχόντουσαν αυτές οι ομάδες τύπου Απόλλωνα, ειδικά με Παράσχο που είναι φαν του Πούλμαν μπροστά από την εστία, σκάμα όριγμα με κροκόδιλους και πυράχας. Θυμάμαι λοιπόν άλλες φορές να αγκομαχούμε και να τυραννιόμαστε με τέτοιες ομάδες και να φτάνουμε λίγο πριν το τέλος 0-0. Θυμάμαι ένα Τζόρβα την άλλη φορά να είχαμε πόσο, 30-40 τελικές και τελικά να μένουμε στο 0. Δεν σας κρύβω, το ψιλοφοβόμουν εχθές το μάτς, λόγω του ότι πριν υπήρχε μια συναισθηματική φόρτιση και από κόσμο που έφυγε κατευθείαν από το συλλαλητήριο και πήγε στην Τούμπα. Και όταν υπάρχει αυτό, όταν υπάρχει πανηγύρι πριν, ότι υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις αυτά, τις φοβάμαι τις αναμετρήσεις μετά. Και επειδή πολύ νοπό ήταν το αποτέλεσμα που έφερε ο Απόλλωνας μέσα στην ΑΕΚ, που πήγε και τους πήρε το Χ, δύο πεταμένοι βαθμοί για την ΑΕΚ, πολύ σημαντική τότε, άλλοι δύο πεταμένοι βαθμοί για την ΑΕΚ στη Λάρισα, και αυτό δεν το περίμενα. Δηλαδή εκεί έλεγα ότι εκεί που χάσαμε βαθμούς εμείς, χάσαμε βαθμούς στη Λάρισα, το θυμάστε, με το πέναλτι που δεν δίδεται στο Μάτος, με την αποβολή του Κουλούρη, με την ομάδα να προηγείται μεν με τον γκολ του Μάτος, αλλά μετά σε ένα από τα πιο μέτρια μάτς της χρονιάς αρχή. Θυμάστε τότε που ακόμα και ο Λουτσέσκου ψαχνότανε με φοβική αντιμετώπιση του παιχνιδιού. Χάσαμε δύο πολύ τους βαθμούς. Έλεγα ότι οι άλλοι θα περάσουν αέρα από εκεί. Τελικά έκανε δώρο η ΑΕΚ το Σάββατο. Το γνωρίζαμε και ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Η ομάδα μπήκε σοβαρότατη. Δεν θυμάμαι άλλη φορά τόσους πολλούς συνδυασμούς. Δεν θυμάμαι άλλη φορά. Έχει πολύ καιρό πρέπει να πάω πίσω. Η μπάλα να κυκλοφορεί τόσο γρήγορα, να συνδυάζονται οι παίκτες. Ο Πέλκας, ο Μακ, επιτέλους ο Μακ που θέλουμε να βλέπουμε. Έτρεξε, πάλεψε, σκόραρε. Ο Πρίγιοβιτς που λένε ότι δεν συμμετέχει στο παιχνίδι, βγάζει μια μπαλιά που ένα δεκάρι θα τη ζήλευε στο Μακ. Πάρε βάλε. Πώς ταΐζει η μαμά πουλάκι τα πουλάκια της μέσα στη φωλιά. Πάρε στο στόμα σε ταΐζω, ορίστε, να. Πάρ' το κολάκι έτοιμο. Είδαμε λοιπόν την ομάδα να κυκλοφορεί την μπάλα. Καμία, ούτε καν σκέψη ότι μπορεί να στραβώσει αυτό το παιχνίδι. Ούτε καν σκέψη. Και θα μπορούσε το σκορ να είναι και στο 5 και στο 6. 0. Είδαμε λοιπόν να κυκλοφορεί η μπάλα, να διασπάται
η πολυπρόσωπη άμυνα, γιατί ο Απόλλωνας ήρθε ξεκάθαρα για ταμπούρι. Ελάχιστες φορές βγήκε μπροστά. Μία φορά που έκανε το, ίσως το πρώτο λάθος που κάνει φέτος ο Βαρέλα, παιδιά. Γι' αυτό και καταχειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο, διότι έχει κάνει φέτος. Δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ο Βαρέλα με πέρσι. Εγώ λέω ότι πέρσι ήταν ασωσίας. Ο Βαρέλα, ο οποίος έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Και κάνει λάθος, του φεύγει η παλιά. Είναι η μόνη περίπτωση που λέω τώρα θα χαλάσει για το σερί του Πασχαλάκη. Εκεί είχαμε και την τύχη με το μέρος μας. Χτύψει μπάλα στο δοκάρι. Okay. Κατά τα άλλα, μία φάση που πήγε να δημιουργηθεί έπεσε σαν σκύλο στα πόδια. Χωρίς να υπολογίσει τίποτα ο Πασχαλάκης, που κρατάει το 0 πίσω. Η άμυνα, η λειτουργία της όπως πρέπει. Βλέπετε, μπαίνει ο Μαλεζάς, βγαίνει ο Μαλεζάς, μπαίνει ο Κρέσπο, ο Βαρέλα που είναι ο στυλοβάτης. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι κρατάμε το 0 για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι. Μέσα έξω. Κάτι σημαίνει αυτό. Και ούτε μπορεί να πει κανένας ότι η ομάδα είναι ταμπουρωμένη πίσω για να κρατήσει το 0 και παίζει φουλ αμυντικά. Σε καμία περίπτωση. Είδαμε τους παίκτες να αλλάσσονται μπροστά και φάτους με όρεξη όλοι όσοι συμμετείχαν. Δεν μπορώ να βρω χθες παίκτη ο οποίος υστέρησε. Όλοι όσοι έπαιξαν, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Ευχαριστήθηκα για το ΜΑΚ, γιατί μέχρι τώρα δεν τον έχουμε δει το ΜΑΚ. Δεν τον έχουμε δει το ΜΑΚ. Φαντάζομαι το σ που κάνεις τον γκολ είναι για τον εαυτό σου, φίλε. Γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχεις. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε και σε θέλουμε. Χαρήκαμε που ήρθες εδώ, που προτίμησες από άλλες προτάσεις, που αγαπάς την ομάδα και την πόλη. Έτσι πρέπει να παίζεις. Δεν ξέρω αν το ότι έχασε τη θέση στην εντεκάδα από το Λιμνιό σε ταρακούνησε, αν σε αφύπνισε, αν ξύπνησε τον εγωισμό σου, αν θεωρείσαι αυτό θυγμένο και έβγαλες αντίδραση. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνεις. Όπως έκανες χθες, ήσουν μέσα στις φάσεις, έτρεξες, μοίρασες, θύμισες για πρώτη φορά από τη μέρα που ξαναήρθες στον ΠΑΟΚ, θύμισες τον παλιό παίκτη που ξέραμε, που στεναχωρηθήκαμε όταν έφυγε, γιατί θεωρήσαμε ότι χάνουμε ένα πολύτιμο εργαλείο στην επίδεση. Ο Πρίγιοβιτς βγάζει ένα γκολ στο τέλος του παιχνιδιού. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δώστε του την μπάλα. Αυτός ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παστελώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παστελώσει. Θα ξαναγυρίσουμε στα δικά μας. Δεν μπορούμε να μην σταθούμε στη νέα βουτιά του Φουρτούνη. Ένα παιδί το οποίο συνεχίζει πανάξια αυτό που είχε πει ο Αλεξανδρής. Ότι εμείς, εγώ λέει και τάβλιο τα παίζω, κλέβω το παιδί μου στα ζάρια. Δεν έχει κανένα ενδιασμό γι' αυτό. Είναι και πολύ περήφανος. Το είπε κιόλας. Εγώ πέφτω, λέει, εσύ γιατί το δίνεις. Ένα πέναλτι το οποίο είναι Ιούλιος Βέρν. 100% επιστημονική φαντασία. Το ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι ναι, το ρίχνει, λέει, τον γκρεμίζει, αυτά και τα λοιπά, βουτάει 100%. Ειδικά ο συγκεκριμένος. Που όπως είπα είναι άξιος συνεχιστής του Αλεξανδρή και του Γιαννακόπουλου. Και βέβαια εννοείται ότι άρεσε η διαιτησία στον κύριο Σάβα. Εννοείται βέβαια. Βάλε σε παρακαλώ χαλάκι. Βάλε χαλάκι σε παρακαλώ. Να είμαστε έτοιμοι. Πάρα πολύ ωραία. Ένθετο. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνει ψωμάκι. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είδαμε πως η Ξάνθη μπήκε δυνατά. Χτύπησαν το παιχνίδι. Έτσι πρέπει να κάνουν όλα τα παιχνίδια. Μπράβο της. Πρώτη φορά ήταν άψογη η διαιτησία. Έτσι. Πρώτη φορά ήταν άψογη η διαιτησία. Του άρεσε. Γούσταρε. Καραγούσταρε τη διαιτησία ο κ. Σάβας. Πρώτη φορά ήταν άψογη η διαιτησία. Είδε το πέναλτι και το σφύριξε αμέσως. Ήταν άμεμπτος στα πάντα μαζί με τους επόπτες και μακάρι να γίνονται τέτοιες διαιτησίες. Αυτό θέλουμε, το 50-50. Είδα τι ωραίο θέαμα παρουσίασε ο Ολυμπιακός. Ο κόσμος πληρώνει και φέρνει παιχταράδες. Είδατε πόσο κόσμο είχε το γήπεδο σε ένα παιχνίδι με την Ξάνθη. Έχει ενθουσιαστεί με την πρόεδρο και τους παίκτες. Δεν φαίνεται ακόμα το έργο του προπονητή, αλλά φαίνεται η αξία των παιχτών. Συγχαίρω τους πάντες. Άφησε για το τέλος.
Θέλω να πω ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Δεν έχουμε ανάγκη τη δική σου άποψη. Περιμένουμε μία φορά που οι οπαδοί σου θα φωνάζουν βουβου βούλγαροι να μπει εσύ μέσα στο γήπεδο και να του κάνει έτσι. Γιατί είπε υπηρέτησα λέει στο ναυτικό, έσαι κατοχή, οφείλουμε όλοι οι Έλληνες να είμαστε ενωμένοι. Όλοι οι Έλληνες, εσείς διασπάτε τους Έλληνες. Μπήκε ποτέ να πει, σταματάμε εδώ, φεύγουμε εμείς από το γήπεδο. Φεύγει η ομάδα, παίρνω την ομάδα του Ολυμπιακού και φεύγω. Άμα ξαναπείτε βου, μόλις ακούσω το, τη μονοσύλλαβη αυτή λέξη, μόλις ακούσω την πρώτη συλλαβή, το βου, μπαίνουμε και παίρνουμε την ομάδα. Άσε τώρα, η Μακεδονία είναι ελληνική. Κυρσάβε, εσένα περίμεναμε να μας το πεις. Το γραφικό της ιστορίας ολοκληρώνεται επειδή ο Ολυμπιακός λέει έκανε έτοιμα στην UEFA και στη FIFA για ξένους διαιτητές. Βρε κουτό, ποιος θα σου δώσει τέτοιο πέναλτι άμα φέρει ξένο διαιτητή. Ε? Όλα τα χρόνια ήταν εντάξει, έτσι, οι διαιτησίες. Τώρα ο Ολυμπιακός, τώρα θέλει ο Γαύρος ξένους διαιτητές. Δεν πειράζει, μας διασκεδάζεται. Να ξέρετε, με όλη μας την ψυχή το γλεντάμε. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε γραμμές. Μην ξεχνάτε τα δύο κορυφαία κρεοπολία της πόλης. Κρεοπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Εκλεκτά πράγματα στη Μενελάου. Και βέβαια μην ξεχνάτε και το κρεοπολείο Κοτονοστιμιές Άγγελος στην Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου 125. Εκπληκτικά πράγματα και τα δύο κρεοπολία μας εκλεκτά. Θα δώσουμε αύριο και μεθαύριο σακούλες κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα. Μην ξεχνάτε ότι από εδώ και στο εξής, από τώρα στις 8.30, 8 και 30 κάτι ψηλά, παίρνετε και τηλέφωνο στον αέρα, αφήνετε το όνομά σας για να, άμα δεν θέλετε επίθετο, οκ, okay, το καταλαβαίνουμε, για να μπείτε στην κλήρωση. 10 η ώρα θα κληρώσουμε το τριήμερο στις Θερμές. Θα πάρετε το έτερο νήμιση, θα πάρετε το φίλο σας, τη φίλη σας και να πάτε να καραγουστάρετε όμορφα και ωραία στο πετρόκτιστο με τζακούζι, μέσα με τζάκια, με... Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Εκεί, στις Θερμές. Επιστρέφουμε! Έλα! Δώσ' του, Γιάση, δώσ' του! Ζουμου σου λέμε! Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, Ελλάδα και εξωτερικό. Στα παιδιά που βρίσκονται συνδεδεμένα μαζί μας, στα ζουμουσάκια μας. Να πω ότι όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη χθες ήταν μεγαλειώδες το συλλαλητήριο, σε πολλά ακόμα μέρη του κόσμου και στη Μελβούρνη η Ομογένεια και στην Γερμανία είδα τους ανθρώπους, στη Στουτγκάρδια δεν κάνω λάθος και στο Κάρντιφ, εκεί η γαμπρή της Ελένης 100% θα ήταν εκεί και γενικότερα και στην Αμερική και παντού. Παντού. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς 2310-287-888. Υπενθυμίζω ότι μου αφήνετε και όνομα, αν θέλετε, δεν θέλετε το επίθετο, μόνο το όνομα. Και στο τέλος θα κληρώσουμε ένα τριήμερο στις Θερμές. Άνοιξε Δημάκη, άνοιξε! Πάμε να μιλήσετε εσείς. Συζητάμε γενικότερα ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Και παράλληλα, άμα θέλετε, μου λέτε και για το διαγωνισμό και για τις δύο διανυκτερεύσεις στις Θερμές. Στο Λουτράκι Ριδέας πηγαίνετε, εσείς κανονίζετε. Δεν είναι για αυτό το Σαββατοκύριακο, κοντέ και καλά. Έτσι, εσείς θα κανονίσετε, θα επικοινωνήσετε. Αυτός που θα κερδίσει το βάουτσερ, όσοι πήγατε, μαγευτήκατε. Όσοι πήγατε, μαγευτήκατε. Εκεί καταλαβαίνετε πώς είναι οι συνθήκες. Τι τζακούζι, τι τζάκια, τι σουξουμούξου. Γι' αυτό λέγεται Θερμές, επειδή γενικά, επειδή μου αναθερμαίνετε τη σχέση σας. Άλλωστε, εγώ ήταν ψυχρές. Καλημέρα στον πρώτο, πάμε να ακούσουμε. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Κι εγώ απαντάω. Πάρα πολύ ωραία, τώρα σε ακούμε. Γιώργο! Καλώς το παιδί! Την καλή μου μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αν και καθυστερημένα, επειδή ήταν τα φτεράκια μου εδώ πέρα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε τηλέφωνο. Τα χρόνια μου πολλά για τον πατριαρούλη σου. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Το γιο σου και αν δεν κάνω λάθος και τον ανιψιό σου. Και ο, ναι, και ο ανιψιός. Λοιπόν, όλα καλά να πάνε. Το όνομά μου είναι Γιώργος, θα με βάλει στην κλήρωση. Σε βάλω, Γιωργάρα μου, γιατί να με σε βάλω. Λοιπόν, χθεσινό ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι. Το ευχαριστηθήκαμε. Μακάρι να γίνονται όλα έτσι. Αλλά και εκείνος ο Δημητράκης, πώς το έχασε εκείνο. Ωραία ενέργεια. Μου άρεσε χθες πώς αλλάζαμε την μπάλα. Παίξαμε 2-3 φορές το 1-2. Εκεί πάρα φεύγει και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να σκάψει. Αλλά δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Παλικάρι μου, καλό το με παίρνω με ένα τηλέφωνο από κάτω. Από τη δεύτερη σου πατρίδα. Ναι. Και λένε ήσασταν υπέροχοι, παίζετε τρομερή μπάλα. Τι άλλο θέλεις, φαντάσου. Φαντάσου. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, μόνο που μας αναχώρησαν στο μπάσκετ, δυστυχώς, δεν περίμενα, για μένα ήταν διασυρμός της ομάδας μας, να τρώσω 100 πόντους από τη Λάρισα. Δεν έφαγε στον Παναθηναϊκό, δεν έφαγε στον Ολυμπιακό ή από την ΑΕΚ. Κερδίζουμε εδώ μέσα τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και πάμε και κάνουμε από το Φάρο, από το Λαύριο, από... Ναι, το να χάσεις από τον Ολυμπιακό και να δεχτείς 100 πόντους, επειδή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Εκεί θέλει η ομάδα να βρει σταθερότητα, αυτό λείπει. Αυτό λείπει. Τέλος πάντων. Έγινε Γιώργο μου! Σε φιλό, σε φιλό, σε φιλό, σε φιλό. Σε έβαλα ήδη, σε έβαλα ήδη. Έγινε, σε έβαλα ήδη. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Να είμαστε πιο σύντομοι, γιατί γίνεται χαμός σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, με τους διαγωνισμούς τηλεφωνικούς πρέπει να είμαστε και πιο περιεκτικοί, να πούμε. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, 5-3. Καλώς το Θοδωρή! Λοιπόν, καλώς το γρήγορα, παιδε. Γρήγορα. Για να μιλήσουν κι άλλοι. Ναι. Καταρχήν, δεν δουλεύανε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ναι. Δεν ξέρω αν το, αν το είπες. Δεν το είπα. Στα Μάλγαρα σταμάτησε τον κόσμο επίσης. Ναι. Τα διόδια σταμάτησαν κόσμο και 250 λεωφορεία τους άφησαν στο Καλοκόρι να πάνε με τα πόδια από το Καλοκόρι. Ντροπή. Λες και είναι από άνω Τούμπα κάτω Τούμπα. Λοιπόν, ναι, επειδή είμαι ταξιτής και έχω γιο μαθηματικό, ένα πολύ πρόχειρο υπολογισμό, η απόσταση από λιμάνι μέχρι Μέγαρο Μουσικής είναι 4,5 χιλιόμετρα ακριβώς. Ναι. Μέσος όρος φάρδος, αν βάλεις 100 μέτρα, στην Ίκης είναι λιγότερο. Λίγα βάζεις. Μεγάλη, ναι. Περίμενε, Μεγάλο Αλεξάνδρου είναι περισσότερο. Βέβαια. Νίκης είναι λιγότερο. Λοιπόν, μέσο όρο, πολύ έτσι χαλαρά τα βάζω. Μέσο όρο 100 μέτρα φάρδος είναι 450 στρέμματα. Μέσο όρο ένας άνθρωπος ανά τετραγωνικό μέτρο, αν βάλεις, είναι 450.000 κόσμος. Εγώ είπα μισό εκατομμύριο. Αν προσθέσεις και αυτούς που φύγανε και ήρθανε κάποιοι άλλοι, εγώ ήμασταν έξι άτομα, όχι, και εγώ 2,5 ώρα για ακριβώς, να πάω στο γήπεδο. Μα και εγώ πήγα, λοιπόν, στην αρχή και έφυγα. Ο ακριβής υπολογισμός μου, δηλαδή 450.000, άμα βάλεις αυτούς που φύγανε και ήρθανε, ακριβής υπολογισμός στο συλλαλητήριο ήταν 533.000 κόσμος ακριβώς. Μ' αρέσεις. Θα το δεχτώ. Όλη την κουκούλα μου. Λοιπόν, είχε πάνω από 500.000 κόσμου. Συγκλονιστικό έτσι, ήταν. Για να μην ακούω τα 90 και τέτοια. Καλά. Και και παλάτι. Ελάτε, ελάτε. Αγόρι μου, δε, τσατσαρόπαιδης φίλε, δεν υπάρχει. Της μανούλας μου, αχ τη ραλίκη. Της μανούλας μου η ευχή φίλε. Μου την έλεγε παιδί και δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Όπου πηγαίνεις κόσμο να φέρνεις. Ότι εφορτησιακό. Τι. Ναι, ναι. Τι ομάδα είναι ο κύριος, μπορούμε να το ρωτήσουμε έτσι ευγενέστατα. Όχι, όχι, κυρία είναι. Μιλάω κυρία. Βεβαίως. Κυρία μου, καλημέρα σας, μας ακούτε. Όχι, όχι, δεν ακούει, βαράει και τηλέφωνο τώρα. Χάιντε! Λοιπόν, ναι, αυτά τα 90.000 της αστυνομίας είναι για γέλια, έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν, μόνο θα σας πω ένα απλό πράγμα. Είχε πάνω από 500.000. Άξιο Θοδωρή, κάνε... Θέλει, αμφιλιά, καλά, εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Σκεφτείτε μόνο, το ΟΑΚΑ χωράει πόσο, χωράει 80.000. Ναι. Το ΟΑΚΑ. Λοιπόν, ναι, δηλαδή εχθές είχε ένα ΟΑΚΑ εκεί έξω, στο λιμάνι. Είχε στην παραλία ένα ΟΑΚΑ μόνο. Αυτοί που είπαν για 90.000. Σοβαρά μιλάτε, ρε παιδιά. Ή περίπου 15 τούμπες να το πάρουμε τέτοιο. Αχ, ακριβώς. Το λέω με ΟΑΚΑ γιατί είναι πιο κοντά στο νούμερο αυτό που είπαν. Ότι ήταν λέει 80-90.000. Τι λέτε, ρε παιδιά. Όχι, σοβαρά μιλάτε. Δηλαδή, εξακολουθούν κάποιοι να θέλουν να υποβαθμίσουν. Δεν πήραν η χειρή απάντηση χθες. Σε βάζω για το τρίμερο. Λοιπόν, να κλείσουμε. Ναι, ναι, βάλουμε, βάλουμε. Ωραία. Θοδωρής 533. Το ματεπώνυμο το ξέρεις. Το ξέρω και του Γιώργου το ήξερα, γι' αυτό δεν ζήτησα νούμερο. Και το ωραία, δικό σου. Ωραία. Λοιπόν, φιλιά πολλά, φιλιά. Έγινε, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Όποιος ταξιτζής δεν έχει άνθρωπο να πάρει, παίρνει τηλέφωνο στην εκπομπή και ως διαμαγείας με ένα ραβδάκι, ντιν, παθαίνει μία του μουσίαση και παίρνει πελάτη. Δεν ξέρω αν είναι για μακριά ή κοντά, αλλά καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Καλώς την Τσουκνίδα. Ναι. Ποια μεταγραφή κάναμε εχθές. Χθες, Ρόμπερτ Μακ. Κωστή, στο συλλαλητήριο είδα τον άλλο του εαυτό και του ρώτησα και το λέω, εσύ τι κάνεις εδώ, μου λέει, τι να κάνω στο γήπεδο, θα είναι ο Ρόμπερτ. Ο κανονικός, αυτόν εννοούσες, είχα δίκιο. Φυσικά πήγε και ο Ιβάν, εννοείται, περίμεναν κάποιοι να δουν, τι περιμένατε. Αυτός είναι Έλληνας βρε, το καταλαβαίνετε, Έλληνας Πόντιος. Εγώ Κωστή ήμουν αυτή στο γήπεδο, στο συλλαλητήριο πριν και μετά στο γήπεδο. Ναι. Στο συλλαλητήριο ήμουν με τα παιδιά. Μπράβο. Εγώ κατέβηκα χωρίς τα παιδιά, είχα ένα φόβο, δεν τον κρύβω. Λοιπόν, ο φόβος
εκδηλώθηκε σε μένα. Έχασα το μεγάλο για 40 λεπτά. Σοβαρά μιλά. Πώς είναι ο μεγάλος? 5. Και πώς σου φύγει από το χέρι? Ήμασταν δίπλα-δίπλα, κανονικά την μεγάλη, την μικρή κρατούσα καλιά. Πω. Φίλε, μέλουσε κρύος υδρότας. Μέλουσε κρύος υδρότας. Ενώ τον αισθανόμουν δίπλα. Και? Πώς? Και δεν τον ξαναβλέπω. Ένα μα έτσι γίνεται συνήθως. Να σου πω κάτι. 5 δευτερόλεπτα εγώ γυρίζω στην παιδική χαρά, αρού το κεφάλι και ο μικρός είναι τουρμπίνα, ρε παιδί μου. Δεν τον προλαβαίνω. Αυτό που έλεγε προηγούμενος για το κινητό, δεν μπορούσα να πάρω την αστυνομία. Δεν μπορούσα να πάρω γνωστούς ναι. που ήταν εκεί. Να συνεννοηθώ. Τέλος πάντων πήρα την αστυνομία, έκανα περιγραφή και ευτυχώς μια κυρία τον βρήκε και τον πήγε στις εξέδρες. Φώναξε τον μεγάφωνο και πήγα και τον πήρα, δηλαδή. Πέρασε από το μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς τις εξέδρες, αφού πήγες και είδες τι κόσμος ήταν εκεί πέρα. Πώς ανοίγεις τις κουρτίνες να περάσεις για να δεις έξω? Έτσι ακριβώς περνούσα τον κόσμο, Κωστή. Ναι. Πάνω από, το, από πάνω τους, από τους κουντούσαν αυτά. Αυτά τα 40 λεπτά υπάρχει περίπτωση να τα ξεχάσεις ποτέ? Τα ξέχασα όταν τον αγκάλιασα. Α, άλλο, δεν ήταν αιωνιότητα. Προσοχή, παιδιά. Ναι. Προσοχή. Έμαθα μετά από τους αστυνομικούς. Ότι 4 παιδάκια τελικά. Καλά, βέβαια. Διαστήματα. Λογικό. Προσοχή ιδιαίτερη. Προσοχή. Σε βάζω! Σε βάζω! Μανώλης. Πες μου τα τρία. Ή επίθετο ή τα τρία τελευταία ψηφία. 600. Φιλιά! Φιλιά! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας, ζου μου ζου, λέμε και κάθε πίκρα και με. Βγαίνετε, μιλάμε. 2310-287-888. Γίνονται πλέον τηλεφωνικά. Οι διαγωνισμοί μας σήμερα κληρώνουμε ένα τριήμερο στις Θερμές. Δύο διανυκτερεύσεις, είναι καταπληκτικό το ξενοδοχείο, μαγευτικό. Μπείτε και να δείτε. Και στο διαδίκτυο να δείτε γιατί ξενοδοχείο μιλάμε. Με τα τζακούζι του, με τα τζάκια του. Καταπληκτικό περιβάλλον, πετρόκτιστο, σε ένα μαγευτικό, σε έναν ευλογημένο τόπο. Από τους πολλούς που έχει αυτή η υπέροχη χώρα. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Συνομήλικος συνονόματος. Έλα, Κωνσταντίνε! Πραγματικά ξεπέρασε το συλλαλητήριο χθες τις προσδοκίες ακόμα και των διοργανωτών, θα έλεγα. Όλων. Οι άλλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα και τώρα εγώ μιλάω που δεν είμαι ούτε φανατικός που λέμε πατριώτης και εθνικιστής. Απλά αυτά που κάνανε... Είπες δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, άλλο ο πατριώτης... Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι, θέλω να πω, επειδή είσαι πατριώτης και εθνικιστής, είναι άλλο ο πατριώτης, άλλο ο εθνικιστής. Να σου πω κάτι, στα τελευταία χρόνια... Τα τελευταία χρόνια βέβαια κάποιοι τα έχουν σφυτεριστεί. Η συμπεριφορά που μας δείχνει το κράτος μας, κάποιος τους έχει αγανακτήσει. Δηλαδή το κάθε κράτος κοιτάει να φορολιστέψει τους πολίτες του. Οπότε δημιουργείται ένα κλίμα ότι τι να την κάνουμε, την πατρίδα που με κλέβει και τέτοια, κατάλαβες. Ξέρεις γιατί πολλοί κόσμος εξεπλάγει χθες με το όγκο, με το λαό, τον πολύ. Επειδή... δεν ήταν ίδια η συσπήρωση, δεν ήταν από όλους μαζικά η προσπάθεια για να πάει ο κόσμος συλλαλητηρίου. Ίσα αυτή τη φορά. Τίποτα. Αυτή τη φορά πολεμήθηκε κιόλας. Δηλαδή, αυτή τη φορά. Ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω, Κώστα, για να μην καθυστερώ. Ναι. Είμαι απογοητευμένος από όλα τα κανάλια και ειδικά την Έτρια. Είμαι απογοητευμένος. Μπήκε ένα αποστάρισμα, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Μου βάλανε ένα αποστάρισμα χθες που κάνα σκληρή και ένα φίλο, το άφησα. Γιατί τα αφήνω στον τοίχο μέχρι που από κάτω άρχισαν να ρίχνουν κατάρες. Και το σβήσα όλο, πώς ήταν. Κατάρες. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, να αφήνω τέτοια πράγματα, το καταλαβαίνετε. Δεν κάνουμε λογοκρισία, αλλά όταν αρχίζετε κατάρες για σπίτια για τέτοια, για αυτούς που είναι στην R3, είπαμε διαφωνία, κριτική, αλλά το να καταργήσει, τι να πω. Πάμε. Δεν φταίνε. Ο κύριος διευθυντής, ποιος είναι, δεν ξέρω το ονοματάκι του, αυτός φέρει μεγάλη ευθύνη. Ο κύριος δήμαρχος της πόλης που θεωρητικά είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας ήταν απόν. Απογοητευμένος και από τον Δήμαρχο και από την Εκκλησία, η οποία όποτε έχει συμφέρον τρέχει και κουβαλάει κόσμο, όποτε δεν έχει συμφέρον. Βέβαια υπήρχαν και εξαιρέσεις χθες. Υπήρχαν χθες, φυσικά. Κάποιες Μητροπόλες έφεραν φυσικά, κόσμο, αλλά σαν πρόσωπο η Εκκλησία με τον αρχηγό της ήταν απούσα. Ακριβώς. Απογοητευτικό. Απογοητευτικό. Διότι εδώ δεν έχει να κάνει ούτε με κόμμα, ούτε με παράταξη, ούτε με ιδεολογία. Έτσι, θέλουμε την Εκκλησία να είναι παρούσα. Αυτά βλέπει θέλουμε ο να είναι παρούσα. Και... από όλους τους φορείς, κράτος, εκκλησία, και τελικά καταντάμε να στη συνείδησή μας είναι το συμφέρον. Έχει συμφέρον αυτός ο φορέας που λέγεται εκκλησία και κράτος. Σε σηκώνει κόσμο. Δεν έχει. Άρα λοιπόν, μη μας λέγει ηθικές αξίες. Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα, να τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν,
Ήταν από τα πολύ καλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Μ' άρεσε, είχαμε γρήγορη κυκλοφορία και καλή φυσική κατάσταση, Κώστα. Γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι είχαμε και ένα λεωφορείο να αντιμετωπίσουμε. Έτσι, σωστό. Μέχρι να βάλουμε. Άλλες φορές υποφέραμε. Αυτή η ομάδα είναι σφιχτή και θα το δεις σε πολλά μάτς. Είδε στην ΑΕΚ την κράτησε στο 0-0. Βέβαια. Και ο Παράσκος πάντα ομάδα. Έχει δυσκολοκατάβλητες ομάδες. Ναι, μην μας ξεγελάει ότι είναι πρώτη-τελευταία, τι είναι. Είναι σφιχτή ομάδα. MVP για μένα τρεις παίκτες ξεχώρισα. Όχι αυτόν που έκανε το σουτ, ο οποίος ήταν βελτιωμένος αισθητά. Ξεχώρισα τον Μάτος, τον Βιερίνια και τον Τζίμιροτ. Ο Βιερίνια συγκλονιστικός. Συγκλονιστικός ο Βιερίνια. Κάθε του ενέργεια. Σφίζει από ενέργεια, από ποιότητα, κάθε του ενέργεια. Ενώ είναι σε μια θέση που άλλος θα ήταν, άλλος στη θέση του θα έλεγε γιατί με βάζει εκεί πέρα πίσω, τι είμαι, αριστερό μπακ στα 31 μου. Μα δεν δέχεσαι πίεση εκεί από τους επιθετικούς γιατί ξέρουν ότι θα φάνε σακούλα. Δεν πιέζουν εκεί. Ενώ αν είχες έναν αμυντικογενή μπακ θα πίεζαν και θα έκλειναν. Ο Λέοβατς. Μες στο απλά. Αν ήταν ο Λέοβατς εκεί ή ο Λεβέκ, καλά. Άσε που είναι και συνεπής και στα αμυντικά του. Εγώ έχω δει τάκλι να κάνει, δεν ξέρω αν είδες 3-4 τάκλι που έκανε. Και στο τέλος παιχνιδιού. Είπες Τσίμιροτ επίσης, πολύ καλός χθες, με πολλά τρεξίματα. Κράτησε μπάλα, και ο τρίτος, που είπες. Ο Μάτος. Καλά. Άντε, άστο εκεί. Έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά, φίλε. Να βλέπω άνθρωπο στο 90 να κάνει sprint, στο 90 που του κάνει φάουλο παίκτης. Τι να πεις για αυτό το παιδί. Ο Μάτος. Στις στημένες φάσεις τύφλα να έχουν τα στόπερ. Στις πλαγιοκοπήσεις του τύφλα να έχουν τα εξτρέμ. Τον έβαλε άξονα τελευταία φάση που μπήκε τύφλα να έχει το δεκάρι. Έβγαλε παλιά μάτια στον Μπρίγιο. Τεράστια ποιότητα. Όπου και να τον βάλεις, τον βάζεις μέσα στο κουτί, το κάνει γκολ. Ένα από τα κορυφαία δεξιά μπακ που είχε ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ένα από τα κορυφαία δεξιά μπακ. Μέσα στην τριάδα. Και το λιοντάρι μας πάλι δεν έφαγε γκολ. Έτσι ήταν και λίγο τυχερός σε εκείνη τη φάση. Εκεί τυχερό. Στην άλλη φάση που πέφτει στα πόδια μέσα, δείχνει πόσο έτσι τρελαμένος είναι. Λέοντας. Φιλιά! Άντε, καλά. Να σε γερός. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Προφανώς για να μην μου πεις το ονοματεπώνυμό σου, δεν θες να μπεις στην κλήρωση. Ξαναλέω, την κάνουμε σήμερα την κλήρωση μέσω τηλεφώνου σταθερού. Μου λέτε για το τριήμερο στις Ερμές, για τις δύο διανυκτερεύσεις. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Να κάνετε και καμιά δουλειά γιατί συνέχεια να μιλάτε. Σωστό και αυτό. Κάντε καμιά δουλειά γιατί τηλεφωνική, βέβαια τηλεφωνική η κλήρωση. Βλέπεις έτσι. Δεν το φορτώνω στη γραμματεία γιατί το φορτώνω στη γραμματεία οι πιο πολλοί. Πάρτε έξω. Αν κερδίσω επειδή έχει ωραία πισίνα εκεί, θα στείλω το φορτούνι να πάει στη θέση μου. Που ξέρει από βουτιές. Ντροπή. Λοιπόν. Αν υπάρχει ΕΠΟ, υπεύθυνος προσφορικού τμήματος Εθνικής Ελλάδος, τον αποβάλεις από την Εθνική Ομάδα. Κύριε Βρίζα, τ' άκουσες? Υπάρχεις, έτσι. Βγάλ' τον από την ομάδα αυτό, το θεατρίνο. Φτάνει, κουράστηκα. Δεν μπορώ να τον βλέπω συνέχεια να κουτάει. Άξιος συνεχιστής της σχολής, λοιπόν, Γιαννακόπουλου Στέλιου, σχολής Πέτραχ Τζόρτζεβιτς, σχολής Αλεξανδρή. Τα πολύ σοβαρά. Δίνω συγχαρητήρια για το σαμποτάζ στο συλλαλητήριο στην ελληνική αστυνομία και στον κύριο Ιερώνυμο, τον Μητροπολίτη Πάσης Ελλάδος. Για το σαμποτάζ. Γιατί σε τέτοια πράγματα δεν λέγεται ούτε αποχή, ούτε δεν πάω, ούτε είναι σαμποτάζ. Ναι. Έτσι λέγεται. Δεν ξέρω την ελληνική λέξη πώς μεταφράζεται αυτό, αλλά έτσι λέγεται. Σαμποτάζ. Δηλαδή σαμποτάρανε να μην μαζευτεί 1.000.000 κόσμος. Ναι. Εντάξει, μαζεύτηκαν πέρα. Υποσκάπτο λέγεται κάπως έτσι. Η λέξη σαμποτάζ, δολιοφθορά είναι ελληνική λέξη, αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς. Δολιοφθορά, έστω, δεν κάναν δολιοφθορά. Ναι. Δεν μπορώ να το μεταφράσω. Ναι, δεν κάναν κάποια δολιοφθορά. Ας πούμε ότι υπέσκαψαν. Υπέσκαψαν. Ναι. Πούλμα να μην ξεκινήσουν, κατάλαβες. Δεν μπορώ να το πω έτσι. Απλώς τα σταματήσανε. Είχαμε πάρα πολλές κλήσεις για τα αμάλγαρα. Σταμάτησαν τον κόσμο εκεί. Πολλά κάνανε. Και είχαν δηλαδή μαζί τους πολλούς. Και ορισμένοι να ξανακοιτάξουν τα συμβόλαια που έχουν με τις εταιρείες τις τηλεφωνικές και τα αυτά. Τέλος πάντων. Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια όχι
στο προπονητή του ΠΑΟΚ να δώσω συγχαρητήρια. Ειλικρινά μιλάω. Πιστώνεται. Όπως ναι, άκουγε το κράξιμο εχθές, έπρεπε, έτσι τώρα πιστώνεται την εικόνα της ομάδας. Ξεκάθαρο, εχθές, νομίζω. Τον έκανε το κύριο Παράσκο, ναι, ΜΑΤ. Και τον ανάγκασε να πάει και στη συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν αισθάνθηκε αδικημένος. Ενώ τις άλλες φορές ήταν αδικημένος που δεν πήγαινε. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τον πρωταθλητή. Ψαχτείτε λίγο, ΠΑΟΚτίδες. Όπως επίσης, όπως Παναγιώτη φιλιά, όπως επίσης ο όρκος νίκης με το ξεκίνημα και του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτό το κάνουμε φέτος. Είναι ενδεικτικό της τρέλας, του πάθους που έχουν και οι ίδιοι παίχτες. Γράψτε ιστορία, άλλα 12 μάτς είναι. Σκεφτείτε το, γράφεστε στην αιωνιότητα. Παναγιώτης Λάκο μας έγραψα ήδη. Φιλιά. Λοιπόν, αν το κερδίσω, το δίνεις κατευθείαν το πρώτο πολίτεκνο που θα έρθει. Έγινε! Σε φιλό! Σε φιλό! 2310-287-888, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας! Ζουμουσού με τον Κωστή! Καλώς το Μένιο! Πάμε, πάμε, Μένιο, πάμε! Αγόρι μου! Δεν θα αλλάξουμε. Παρακαλώ! Πάμε, πάμε, λέω, σ' ακούω! Πηγαίνουμε κανονικά. Τι πρόβλημα έχουμε? Δεν περπατάω γρήγορα. Τέσσερις περιμένουν. Έλα, αγόρι μου, έλα. Κάνει κάποια χιλιόμετρα. Έλα, έλα. Κάποια χιλιόμετρα. Λιώνεις παπούτσι. Μια χαρά τα πήγαινουμε. Λοιπόν, φιλαράκι, υπέροχες στιγμές. Μαγευτικές. 16χρονα να τραγουδάνε το Μακεδονία Ξακουστή και οι πιο μεγάλοι να χειροκροτάνε. Δεν θα μπω στο τρυπάκι. Ήμασταν 25.000 ή 37. Γύρω στις 17.000 ήμασταν όλοι. Λοιπόν, καραγκιοζάκια της πολιτικής. Όλοι μην μπαίνουμε σε κατρυπάκι μπλε πράσινος λαδοκίτρινος. Εντάξει. Έτσι, διαβάζω. Τώρα βλέπω Sky. Αμηχανία και προβληματισμός. Τι αμηχανία, λέει, αγόρι μου. Μιλάω με τον Αθηναίο, το φίλο, και έχει τρελαθεί. Του λέω, φίλε, είμαστε στις 1:10 στο Λευκό Πύργο. Μπράβο, μπροστά. Εκεί. Κοιτάζουμε πίσω, κοιτάζουμε μπροστά και ο κόσμος όχι σταματημένος. Να έρχεται. Έρχονται συνεχώς. Έτσι, κατά χιλιάδες. Λοιπόν, μεγαλείο, δεν έχει σημασία το ότι ήταν με σαμποταρισμένη την κατάσταση. Τη συγκέντρωση. Εννοείται. Εντάξει, αυτοί είναι οι Έλληνες και ξέρεις, δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ, φίλε. Είναι τα 16χρονα και δηλώνω. Έχει μέλλον η Ελλάδα, αν και δεν έχει πολιτικούς. Ήταν η απάντηση και ακούστε λίγο το μήνυμα ακόμη μια φορά, η πολιτική. Είπαν τα 16χρονα, σας τη χαρίσαμε πολιτική για ό,τι κουτσουκέλα κάνατε, κλαπήκαν τα λεφτά της Ελλάδος, μας δηλώσατε κάποια στιγμή ότι είμαστε χρεοκοπημένοι όσον αφορά την πατρίδα, ρε εσείς, καθίστε φρόνημα. Είμαστε απέναντί σας, είπε ο στρατηγός και εκφράζει όλους. Ακριβώς. Τα 16χρονα και κύριε Πολακή, για να καταλάβω, νοσταλγή της Χούντας τα 16χρονα. Κάπου δεν πατάς καλά. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο. Κύριε Ζουράρη, όταν δηλώνεις να μαμηθούν οι γείτονές μας ποδοσφαιρικά, θα υποστείς τις συνέπειες από αυτούς, όχι από μένα. Θέλει πολύ μυαλό. Κακώς σε κυνηγήσαν και κακώς σε χτυπήσαν κιόλα. Ναι, αλλά μην κατηγορείς αυτούς. Τον εαυτό μας. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτή τη δήλωσή του. Μεγαλειώδη συγκέντρωση που δεν νομίζω ότι διαφωνεί και κανένας, εκτός από το ουράνιο τόξο, Έχουμε εδώ 73 χιλιόμετρα πιο εκεί. Ναι, ναι. Okay. Είναι το ουράνιο τόξο. Οι προδότες. Χωρίς βέλη. Που είναι Έλληνες και το παίζουν αδιάφοροι. Έγινε. Φιλιά, κύριε πολλά, Ζουράρη, φιλιά! Κλείσε! Κάνε επίλογο, ναι. Σε παρακαλώ. Ναι, κάνε επίλογο, έχω τέσσερις. Όταν δηλώνεις 18 νησιά, ήδη διεκδικεί ο ανεκδικήτος ο Ανατολικός την ψέριμο. Πας καλά, ρε, πάτε καλά. Αυτή ήταν η μάζοξή μας εχθές. Και όσον αφορά την ομαδάρα μας, έχει πάρει την πορεία τους και όταν χαιρόμαστε για την πορεία, Κωστή μου, κάθε γκρίνια είναι ύποπτη. Τώρα μπορώ να σε πω καλημέρα. Φιλιά, γεια, γεια. Πάμε. Γεια σου, αγοράκι μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Σας τρέχω γιατί μου κάνει σήμα. Πέντε γραμμές περιμένουν γι' αυτό. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Ο Λάμπρος του Ταρίβα. Γεια σου, ρε Λάμπρο. Να σε καλά. Πήρα πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για τα προχθεσινά την κλήρωση που έκανε να πας στον Άγγελο. Τα κρέατα, πήγες. Ναι, ναι. Μπράβο. 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 Αλλά μην είπε
μια κακιά κουβέντα για σένα, όχι ο Αγγελός, ο αδερφός σου. Ότι δεν έχω περάσει. Είναι πολύ άρρωστος με τον ΠΑΟΚ, βλέπω. Τι να κάνω, αδερφέ. Αυτή η αρρώστια γενικώς είναι πολύ κακιά για πολύ κόσμο. Δεν πειράζει. Τη μεταδώσαμε και στα παιδιά μας. Έτσι πάει αυτό. Να σε βάλω καταρχήν για το τρίμερο. Βάλε με, βάλε με, όπως αγαπάς. Πες μου λίγο τρία τελευταία ψηφία, δεν θες να μου πεις επίθετο. 900. Σε 900, ωραία, λάμπρος. Το Μένιο δεν το ρώτησα καν. Άμα θέλει να μου πει, να μου πει. Για πες μου. Λοιπόν, συγχαρητήρια να πω για το φεσινό μεγαλειώδη συναλλητήριο. Άσχετα που δεν μπορούσα να πάω εγώ, αλλά πήγανε άλλα μέλη της οικογένειας. Ναι. Εκπροσωπήθηκε η οικογένεια. Εκπροσωπήθηκε η οικογένεια, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάω στη Ρωμαδό. Σαμποτάζ, πολύ μεγάλο σαμποτάζ, δολοφονία, αλλά όχι μόνο από τα κρατικά κανάλια και από τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία δείχνουν ότι σε τι διεθνή κατοχή είμαστε. Εγώ έτσι το βλέπω. Διεθνή κατοχή, όχι από την Ελλάδα. Από έξω. Για να προλάβουν όλοι οι πολιτικοί να πάρουν την ευθύνη. Ντροπή. Του συλλαλητηρίου, έτσι, του στήριξη του συλλαλητηρίου. Τίποτα. Κάτι πολύ βρώμικο παίζει. Απόντες όλοι ήταν. Ήταν όλοι απόντες. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για την ομαδάρα μας, πρώτα απ' όλα, επειδή ήμουν από εκείνους που έκρασα και εγώ για τον Λουτσέσκου, να του δώσω συγχαρητήρια, γιατί η ομάδα αρχίζει να αποδίδει ομαδικό ποδοσφαίρο, πέρα το ατομικό έτσι, που έχει κάθε παίχτης την ποιότητα του παίχτη, προσφέρει ομαδικό ποδοσφαίρο. Και όπως τον κράζαμε παλιά τον Λουτσέσκου, έτσι πρέπει. Πρέπει να το δίνουμε ούτε, τα έξιμα από τον Λουτσέσκου και αυτόνα. Ούτε σημαίνει ότι παίρνουμε πίσω αυτά που λέγαμε τότε, γιατί τότε που τα λέγαμε έπρεπε να τα πούμε. Όμως, για να είμαστε έντιμοι, το έχω πει πολλές φορές Λάμπρο μου, για να είμαστε έντιμοι θα πρέπει να πούμε τώρα και τον καλό το λόγο. Ξεκάθαρα. Αλλιώς ή στη μία περίπτωση ή στην άλλη είμαστε ύποπτοι ή είμαστε αιμονικοί. Ή είμαστε προκατηλημένοι. Το βλέπεις στο στραβό, θα το πεις. Τάχασε τα μάτς. Στη Λάρισα, ξέρω εγώ, στον Απόλλωνα. Έκανε λάθη. Τα είπαμε. Σύνελθε, άλλαξε τους παίχτες. Βρήκε τη χημεία, έβαλε τους Έλληνες. Η ομάδα ρολάρει. Να μην του πούμε τώρα ένα μπράβο. Αύριο, αν κάνει κάτι στραβό, πάλι θα κάνουμε κριτική. Αλλά ρε φίλε, πες και την καλή του κουβέντα. Όταν είναι το καλό, να πούμε και το καλό. Μιλάμε για ανθρώπους που μονίμως βλέπουν το αρνητικό. Στεναχωριούνται πολύ που ο ΠΑΟΚ πάει από νίκη. Να δεις τι θα γίνει άμα πάρουμε το πρωτάθλημα, αδερφέ. Δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν. Από τη στεναχώρια τους. Άκουσε με λίγο. Εχθές άκουγα ραδιόφωνο. Ήμουν να δω τον αγώνα, άκουγα και ραδιόφωνο. Και κάποιος σχολιαστής από άλλο σταθμό, στο προηγούμενο που δούλευες, βγήκε ο Θεόφοβος, ο παλέμαχος, ο τερματοφύλακας, και είπε για τον Πασχαλάκη εχθές. Θεατρίνος, όχι θεατρίνος, εφεντζής. Καλό θα είναι, να σου πω κάτι, επειδή δεν μου αρέσει, το έχω πει πολλές φορές. Σου έχω πει το εξής. Λοιπόν, καλό θα είναι, αφού ο Γιώργος βγάζει γραμμές, να πάρεις να το πεις στον Γιώργο, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Όχι, κλείνει ρε σήκωση μου, το ξέρουμε το θέμα, εντάξει δεν είναι ένα σχολιάσμα. Όχι, δεν είναι ωραίο τώρα να βγαίνεις να μου λες εδώ για τον Γιώργο, δεν είναι. Πάρε τον Γιώργο αφού βγάζει γραμμές. Το έλεγα αυτό και όταν ήμουνα στον αρένα. Θα σου κλείσει το τηλέφωνο, στα μούτρα, γι' αυτό σου λέω. Θα βγεις εκεί να πεις το παράπονο σου. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Δεν θέλω να πάω σε τίποτα. Λοιπόν, ένα τελευταίο να πω. Κάνε επίλογο. Μ' ακούς? Ναι. Ναι, ναι. Χαίρομαι πέραν το όρκο που κάνανε νίκη στα παλικάρια και αυτά. Ναι. Εμένα με εντυπωσίασε με θετικό σκοπό και μία άλλη ενέργεια. Μετά από τόσα παιχνίδια φέτος ο Βαρέλα έκανε ένα ατομικό λάθος. Και χειροκρότησε ο κόσμος. Μπράβο, μεγάλη υπόθεση, φίλε. Αυτό δείχνει ότι είναι η οικογένεια, η ομάδα. Ακριβώς και ότι όχι. Την ομάδα. Και ότι είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, σου φύγε μια μπαλιά. Δεν έχει κάνει, φίλε, φέτος, έχει κάνει συγκλονιστικά παιχνίδια. Είναι ο πιο σταθερός. Τελείωσε, μπορεί να σου φύγει μια μπαλιά. Τελείωσε. Φιλιά! Φιλιά! Να σε καλά. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Έχουμε πει πολλές φορές. Έτσι, δεν έχω τίποτα. Εννοείται. Και ούτε λέμε ο προηγούμενος σταθμός. Ο Αρένα ήταν. Τα παιδιά τα ξέρω, τα αγαπάω. Για πολλά χρόνια ήταν εκεί το σπίτι μου. Δεν λέμε τι πάει να πει ο προηγούμενος σταθμός. Λέμε τα, δηλαδή. Και το Μετρόπολης, δηλαδή. Θα το πούμε Μετρόπολης. Τι πάει να πει σε άλλο ραδιόφωνο. Αν λοιπόν έχετε κάποιο παράπονο, παίρνετε εκεί και λέτε το παράπονο σας εκεί. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι ωραίο. Έτσι. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, καλημέρα, φίλε. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται, όλα καλά. Καταρχήν σε βάζω στο, για το τρίμερο. Με βάλεις, φίλε. Κάνα πελάτα, με βάλεις. Α, κοίταξε. Έλα, φέρε πελάτη στο σπίτι. Δύσκολα μου βάζεις. Να σε χτυπήσει την πόρτα, ντιν-νταν, γεια σας. Το ταξί κάτω δικό σας είναι. Μου δίνετε λίγο τα κλειδιά να πεταχτώ λίγο μέχρι την Καλαμπάκα. Τι κάνετε, φιλαράκι. Αγόρι μου. Μπράβο, μπράβο.
Λοιπόν, ξέχασα τι ήθελα να πω. Πάρα πολύ σημαντικό ήταν. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ σε έβαλα, Κάραγιαν. Ήδη είσαι ο νούμερο 6. Α, ο άλλος ο συνάδελφος με έκανε τέτοιο, πώς το λένε. Τι, ματάκια. 2-1, 2-1 με έκανε. Τι, ποιος αυτός. Αυτός. Σε έκανε. Ο αλήτης. Όχι ρε φίλε. Με πιάσε. Σε πιάσε χαλαρό. Ο Θοδωρής. Ναι. Όχι ρε φίλε, ήταν 1-1. Ήταν 1-1 που δεν μιλούσαμε. Που δεν μιλούσαμε, από τότε και σε έπιασε τώρα χαλαρό. Όχι, ναι. Η αλήθεια τι με έπιασε απλά. Μη χαλαρώνεις, βλέπεις ο Θοδωράνος δεν σε αφήνει. Σε χλωρό κλαρί. Αλήτης μεγάλος είναι, τον δίνω στον αέρα. Έτσι. Να κάνουμε. Επιφυλάσσομαι, πώς λέει. Επιφυλάσσομαι, ναι, και εγώ βεβαίως για απάντηση. Λοιπόν, εγώ στα μαθηματικά δεν είμαι πολύ καλός, ναι. Αλλά τους έβγαλα και κοντά σε 90.000 κι εγώ. Ναι, ντροπή. Εκεί μου φαίνεται. Ντροπή. Σκεφτείτε, για να καταλάβετε πόσο λάθος είναι το 90.000, σκεφτείτε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ χωράει πόσο, 80.000 νομίζω. Σκεφτείτε, δηλαδή χθες ήταν ένα ΟΑΚΑ. Από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι το παλιό λιμάνι ήταν ένα ΟΑΚΑ χθες εκεί. Σοβαρό ολογείτε, ρε παιδιά. Ήταν δηλαδή το μεγαλύτερο συλλαλητήριο που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Γιατί το 92, πάλι που είχαμε πέτε, ήταν τελείως οργανωμένο από κανάλια, από δημάρχους, περιφερειάρχες, ό,τι θέλεις, κόμματα, τα πάντα. Ναι. Και είχε κοντά σε 800.000, λένε. Αυτό τώρα που είχε πάνω από 500 που λένε, γιατί άλλοι φεύγαν, άλλοι έρχονταν. Έξι. Φυσικά δεν ήταν όλος ο κόσμος εκεί από την αρχή. Τίποτα. Εμείς οι πιο πολλοί φύγαμε για το μάτς, ναι. Έτσι, δηλαδή. Και πόσοι δεν τους αφήσαν να έρθουν και 1000, θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Και αυτό είναι που γουστάραμε. Αυτό. Κόντρα σε αρκετά ακριβώς θέματα. Θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι δεν ήρθανε από πολιτικούς και αυτά που το κρύψανε, κανάλια και όλα αυτά. Εντάξει, κατανοητό. Βεβαίως. Εκτός και αν μας πούνε ότι όλοι αυτοί εχθές εκεί ήταν χρυσαυγίτες, ακροδεξιοί, ναι, εθνικιστές όλοι, και τα λοιπά. Όλοι αυτοί, με τα παιδάκια τους, με τις οικογένειες, όλοι αυτοί ήμασταν, δηλαδή, τι είμαστε, χρυσαυγίτες και εθνικιστές. Αυτό προσπάθησαν να περάσουν. Η αγάπη για την πατρίδα, η αγάπη δηλαδή για τη Μακεδονία, να μεταφράζεται σε τέτοια ιδεολογία. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ποιος το έγραψε αυτό, αυτός ένα μηδέν, θα τους πούμε. Λοιπόν, και κάτι για την ομάδα. Χαίρομαι φυσικά, δεν το συζητάμε, πάμε καλά. Έτσι να συνεχίσουμε. Μακάρι να μην χάσουμε ξανά ποτέ, να τα πάρουμε όλα τα ματσάκια, να σηκώσουμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εγώ νομίζω όμως αυτή τη στιγμή η ομάδα χρειάζεται ένα στόπερ οπωσδήποτε, γιατί είναι ο Βαρέλα κορυφή και μετά δεν έχει ίδιο εισάξιο. Δηλαδή άλλοι είναι ένα επίπεδο κάτω. Ναι. Έτσι νομίζω. Ειδικά ο Κρέσπο φέτος δεν είναι. Ναι, με μία, ξέρω εγώ, κόκκινη, ένα κάτι, μια κάρτα αυτά. Ναι. Μα γι' αυτό θα πάρουμε στόπερ. Στόπερ, ναι. Σχεδόν, αν γίνεται ίδιο επίπεδο με τον Βαρέλα ή και καλύτερο, ναι, ακόμα. Μα γι' αυτό ψάχνουμε. Και έναν εξάρι για μένα. Η ομάδα χρειάζεται. Συμφωνώ εξάρι απόλυτα μαζί σου. Ένα καθαρό έξι. Ακριβώς. Ούτε ο Τσίμηρο είναι εξάρι, ούτε ο Μαουρίσιο είναι εξάρι. Έτσι. Ένα έξι, πώς ήταν ο Κάτσε, ρε παιδί μου. Καθαρό όμως, δηλαδή τρεχαντήρι. Απλά το πρέπει να βρουν ένα που να είναι και ψηλός, γερό παιδί, γρήγορο παιδί, να μπορεί να δώσει και μια σωστή πάσα έτσι κοντινή. Σωστό. Έναν τέτοιο ψάχνουν. Ένα, ναι, θηρίο. Να πατάει και περιοχή, να μπορεί να σκοράρει κιόλας. Αλλά μας έχει δείξει ο Τσίμηρο ότι ενώ είναι καλός σε αυτά τα μάτς με, ας το πούμε, θεωρητικά κατώτερες ομάδες, στα μεγάλα μάτς χάνεται μόνος του. Δεν σωστό είναι ο καθαρός ο κόφτης. Σωστό. Εντάξει. Έγινε, Κώστα. Φιλιά. Πάω, κνάση και μη φοβάσαι. Αδερφέ μου, ζούμου σου. Φιλιά. Πάμε. Του έκανε το 2-1. Ποιος αυτός, ο Θοδωράνος. Συνεχίζουμε. Δεν κάναμε διάλειμμα. Το πήγαμε μονοκοπανιά να μην σας κόψουμε. 23-10. 2... Μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 23-10. 287-888. Λέτε την άποψή σας. Και μπαίνετε και στην κλήρωση. Έχουμε 6 μέχρι τώρα ονόματα για το τριήμερο στις Θερμές. Για τις δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. Να πω μπαμπαμ. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιοι. Εξαιρετικές γεύτες. Η κορυφαία παντσέτα στην πόλη. Και όχι μόνο, ο Ντιέγκο Παντσέτα μαγεύει. 16 χρόνια μαγείας. Τα πιάτα αυτά δεν τα φάτε πουθενά. Φυσικά δεν ξεχνάτε Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Η οικογένεια, μπαμπάς και γιος, Τέντα Πέρκολα αντιανεμική ζελατίνα, καλαμαριά, πολύχνη και χαλκιδική. Και βέβαια μύρτιλο με αλόι από την Καλόε. Αλόι με μύρτιλο, με blueberry, ειδικά για το διαβήτη, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή σας στο 2312-200-500 με 49,90 2 λίτρα, 2 μεγάλα μπουκάλια αλόις με μύρτιλο και 20 ευρώ δώρα σε κρέμες και όλα, τα πάντα όλα στο 2312-200-500 αλόι με μύρτιλο από την Καλόε. Καλημέρα σας! Ναι!
Γεια σας, πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Να ενημερώσω, ήταν και λίγο παραπάνω οι Έλληνες που βγήκαν στους δρόμους χθες. Mm-hmm. Τουλάχιστον 1000 στη Στουτγκάρδη. Για τη Στουτγκάρδη εγώ είδα στο δελτίο. Και έτυχε να είμαι εκεί εκείνη την ημέρα χθες. Α, ήσουν εκεί. Έτυχε. Ναι. Πήγαμε επίσκεψη κάτι γνωστούς μας. Και αυτή μας είπα, λέει, βγήκαν διαδήλωση. Βγήκαμε και εμείς μετά. Μπράβο. Πολύ συγκινητική εικόνα και στη Μελβούρνη και στην Αμερική και στο Κάρντιφ και παντού. Όπου υπήρχε Έλληνας χθες, βγήκε να πει το αυτονόητο στους παραχαράκτερες της ιστορίας. Ναι. Και ξέρεις, εμείς γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε σε μια Ελλάδα στην οποία ο όρος εθνικισμός δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Ακριβώς. Υπήρχε μόνο η πατρίδα. Η αγάπη για την πατρίδα και τη χώρα. Η αγάπη για την πατρίδα ακριβώς. Και τη χώρα. Αυτό ήταν. Και εγώ σαν μικρό παιδί με τα μπλε άσπρα στο σχολείο, βγαίναμε στην αυλή, σηκώναμε τη σημαία, τραγουδούσαμε τον εθνικό ύμνο. Γιατί αυτό θα πρέπει να είναι ακραία συμπεριφορά. Γιατί θα πρέπει να είναι κατακριτέο η αγάπη για τη σημαία και την πατρίδα. Δεν το κατάλαβα. Γιατί πρέπει να είναι συνυφασμένο με κάποιο κόμμα ή με μια ακραία ιδεολογία. Το θεωρώ εγώ ότι δεν έχει καμιά σχέση με εθνικισμό. Καμία σχέση. Η αγάπη για την πατρίδα. Για ποιο λόγο να έχει. Γιατί το σφετερίστηκαν αυτό. Και το κάνανε να είναι μια ακραία ιδεολογία, να ντρέπεσαι να κάνεις το ταυρό σου περνώντας έξω από μια εκκλησία, ή να ντρέπεσαι να πεις ότι ακούω τον εθνικό ύμνο και μουσικόρεται η τρίχα, ή να πεις ότι εγώ θα βγω να πω την άποψή μου για αυτή τη χώρα που αγαπάω. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων. Πατρίδα η Ελλάδα και θρησκεία ο ΠΑΟΚ. Είδες τι ώρα που είναι συνυφασμένα, φίλε. και βόλεψαν καλά χτες. Μια χαρά. Και η πατρίδα και ο ΠΑΟΚ βόλεψαν πάρα πολύ καλά. Μια χαρά. Αυτά ρε Κωστιάδε. Έγινε. Κωνσταντίνε μου, δεν σε βάζω, είσαι μακριά για το τρίμερο, έτσι. Μακριά, όχι. Φιλιά πολλά στη Φραγκφούρτη. Ζουμου σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κι άλλος πήρε πελάτη, φίλε, ξέρεις. Στα κημητήρια. Εκεί θα πάμε όλοι. Δεν ξέρω. Στα κημητήρια. Πάνω του πάρκο τη Νέα Ελβετία, βεβαίω. Και στην Ελβετία θα σε πάω, μαθητή. Θέρμη, εκεί, ξέρει που είναι. Στη Θέρμη, ρε. Πριν το τέτοιο. Έλα, αγόρι μου. Με το που πήρε, κατευθείαν μπήκε πελάτη, σωστά. Ναι. 1-0-5 δίνεις το κουπόνι. Θέλω να σου δώσω ποσοστά. Θέλω να έχετε δουλίτσα αυτό, άστα ποσοστά. Αυτό με ενδιαφέρει. Έλα αγοράκι μου. Στα κημητήρια ρε, στη Θέρμη. Όταν σου λέει Θέρμη εκεί. Ακριβώς. Ξέρεις που είναι. Πάλι. Ναι αγοράκι μου, εκεί θα πάμε όλοι πέστη. Στα κημητήρια θα πάμε στο τέλος. Ναι. Φίλε, για εχθές είχα μια επικοδομητική συζήτηση με ένα παιδί, ξέρεις ποιας πτέρυγας και τα λοιπά. Ναι. Και του λέω, ρε φίλε, εξήγησε μου κάτι, λέω. Δηλαδή, λέω, άμα ήταν εθνικιστικής, ας πούμε, χρειάς αυτό το τεράστιο συλλαλητήριο, πώς μπορείτε και συντάσσεστε, ξέρω εγώ, με τους άλλους, οι οποίοι έχουν αλυτρωτικές, υπεριαλιστικές βλέψεις, λέω. Ναι. Εδώ υποστηρίζεις το έδαφος σου, εδώ οι άλλοι έχουν χάρτες με τη χώρα σου, με κομμάτια της χώρας σου μέσα τους υποστηρίζεται. Ναι. Άρα πάμε αλλού. Άρα πάμε, δεν πάμε σε αντεθνικιστικά θέματα, πάμε σε άκρο, σε θέματα της κάτι προδοσίας. Και εκεί έτυχα, φίλε, και έβαλε ο Θεός το χέρι του και δεν έγινε μακελιό. Ήρθανε 50 βουλγαροσκοπιανοί εκεί μέσα στο ύψος του Μεγάλου Αλεξάνδρου το άγαλμα εκεί πέρα με κουκούλες και κράνη. Τι και ώρα προκαλούσαν τον κόσμο. Αυτά τι ώρα. Μετά το πρωί. Κατά τις, τι. Το πρωί. Φίλε στο συλλαλητήριο. Ήτανε 3 η ώρα το μεσημέρι. Εκεί μέσα στον κόσμο, ανάμεσα στον κόσμο. Ήτανε λίγο μετά την πυρκαγιά. Μάλιστα. Τέλος πάντων, φίλε, και όσον αφορά για την ομάδα, έχει τον δρόμο της και όλα καλά. Να σε βάλω στην κλήρωση! Βάλε, φίλε. Πες μου όνομα, μικρό. Μάνθος. Εγώ τα ρίφω, σε γράφω. Πες μου και τα τρία τελευταία ψήφια. 124. Έγινε. Φίλε, τα τελευταία. Φιλιά!
Φιλιά, να είσαι γερός. Yeah. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Αφήνετε και ονοματεπώνυμο ή όνομα με τελευταία ψηφία του κινητού σας για να σας στείλουμε στις 10 να κάνουμε την κλήρωση για τις Ερμές, για το υπέροχο ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδέας. Καλημέρα σας! Έλα. Ναι. Καλημέρα. Έλα. Θα ήθελα να ακούσω και κάποιον ο οποίος θεώρησε ότι χθες όλο αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή δεν έχω θέμα κανένα να ακούσω έναν αντιφρονούντα, έναν ο οποίος το θεώρησε αυτό εχθές, ας πούμε, προδοσία από τον κόσμο που ναι. πήγε εκεί. Έλα Μαλαμίσια. Έλα, ναι. Το θεωρώ και εγώ προδοσία την ομάδα ναι. να παίζεις και να μην βάζεις 4 γκολάκια. Σωστό. Να είμαι από αυτούς, είμαι να μην βουτάς. Να μην βουτάς. Ακριβώς. Να πω συγχαρητήρια καταρχήν σε όλο τον κόσμο που κατέβηκε κάτω. Συγχαρητήρια σε αυτόν που είχε την φαϊνή ιδέα να κλείσει η Δαμάλγαρα για να μην έρθουν άλλα πούλμα. Τρομερό. Φανταστικός ο τύπος. Πρέπει να βρεθεί βέβαια υπεύθυνος. Ποιος έδωσε εντολή. Όχι ποιος έκλεισε. Ποιος έδωσε την εντολή αυτός ένα μηδέν. Ναι. Αυτός που έδωσε την εντολή είναι. Εκεί θα είναι κανένας ταλέπορος, χαμηλόβαθμος, ο οποίος έκανε αυτό που του είπε ο ανώτερός του. Από πού ήρθε η εντολή για να κλείσουν τα Μάλγαρα, φίλε. 2018, δημοκρατική χώρα, ο άλλος πάει, παίρνει τη σημαία του και πάει να φωνάξει, να ψάλει τον εθνικό ύμνο και να πει την άποψή του για αυτό που πάει να γίνει το έγκλημα και του κλείνει στο δρόμο. Μπράβο ρε παιδιά. Φοβερό. Συγχαρητήρια στον Άθιμο, επίσης, για το γεγονός ότι δεν άκουσε τον κύριο Ιερώνυμο, τον Σπασμιώδατο τέλος πάντων, ο οποίος το βρήκε όλο αυτό το πράγμα ανώφελο. Περιτό και ανώφελο το είπανε, δεν χρειάζεται τώρα ότι, παιδιά. Να πω ότι όταν πρωτοπήγα εκεί πέρα κάτω, κατέβηκα πριν το μάτς, να είναι καλά το μηχανάκι, πήγαμε και αυτό που λέγαμε 4-5 χιλιάδες, βλέπω και ξέρεις, στο Ξαρχάκο είχαμε παρκάρει, 4-5 χιλιάδες, μόλις πηγαίνω κάτω, βλέπω μέχρι τη λαοθάλασσα. Εντάξει, okay. Τέρμα. Ξέρεις ποιο είναι το ευτύχημα, Μαλαμίσιε? Το ευτύχημα είναι, φίλε, το ντρόν που λένε και στα χωριά μας. Το ελικοπτεράκι. Εδώ δεν μπορείς να πεις ψέματα πλέον. Θυμάστε παλιά, αν ήθελε ο κάμεραμάν, αν είχε πλάνο από το ελικόπτερο, έδειχνε. Και έδειχνε ό,τι γούσταρε. Τώρα, φίλε, με τα ελικοπτεράκια, τα ντρόν, δεν μπορείς να κοροϊδέψεις. Εχθές ήταν λαοθάλασσα. Ο πρώτος ήταν στο παλιό λιμάνι, στην είσοδο της πόλης, για να το πω αλλιώς, στο κίτσεν εκεί, και ο τελευταίος ήταν στο Μέγαρο, φίλε, και όχι... Το Μέγαρο, και έχουμε και πάνω είχε κόσμο. Μπράβο, και πρόσεξε, όχι σαν τα δόντια του Γεωργίου, ένας εδώ, ένας εκεί, σαν τα δόντια της Τσατσάρας σπασμένα, αγκαλιά ο ένας με τον άλλον. Το μισό εκατομμύριο το θεωρώ σίγουρο, δηλαδή πραγματικά. Ακριβώς, σκεφτείτε μόνο ένα πράγμα. Σκεφτείτε ποδαράτο. Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να ξεκινήσετε και να διανύσετε την απόσταση από την είσοδο της πόλης, από το λιμάνι, ακριβώς, από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο. Πόση ώρα θέλετε? Σκεφτείτε ότι όλη αυτή η απόσταση και σε πλάτος, γιατί δεν ήταν μια ώρα ο ένας πίσω από τον άλλον, ένα άτομο μόνο. Σκεφτείτε πόσος κόσμος ήταν εκεί. Θα σε βάλω στην κλήρωση. Κωστή, βάλε με στην κλήρωση. Πες μου λίγο. Για να μην ξεχαστούμε. Πες μου λίγο μικρό όνομα και τα ψηφία. Μικρό όνομα Ιορδάνης. Ωραία. Και τα τρία τελευταία ψηφία. 176. Ωραία. Εγώ Μαλαμίσιος, ξέρω. Κωστή, ναι. Μην ξεχνάμε ένα πράγμα, Ένα πράγμα μην ξεχνάμε. Μπίμπιπ, θα δικαιωθείς. Όχι στην προπαίδεια. Όχι πλαστικά. Όχι σκουπίδια σε θάλασσα. Όχι προπαίδεια, έτσι προσέξτε παιδιά. Γιατί έχουμε τώρα, ακούω τώρα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή Κωστή, μισό. Ναι. Να το πούμε ότι έχουμε πάρει και την ΕΠΟ. Την έχουμε πάρει, είμαστε πλέον αυτοί οι οποίοι κανονικά, οι χαλήφιδες φίλε, ξεκάθαρο είναι. Απλά είμαστε τόσο που πήραμε την ΕΠΟ. Αλλά ευνοείται πάλι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή μεγαλοσύνη φίλε, μεγάλη υπόθεση. Εδώ πήρε κάρτα παίχτης της αντίπαλης ομάδος, γιατί τόλμησε και έβαλε γκολ στον ΠΑΟΚ. Η πρώτη κάρτα πώς ήρθε φίλε μου? Κλακ! Επειδή έβαλε γκολ στον ΠΑΟΚ. Έχουμε πάρει την ΕΠΟ λοιπόν. Έτσι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Το πέναλτι του Φορτούνα, να πούμε ότι για αυτούς που ξέρουν ποδόσφαιρο, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, το λέει καθαρά ο τέτοιος, ότι έχει δικαίωμα και 3 λεπτά μετά. Βεβαίως. Όχι μόνο 3 λεπτά μετά, αλλά και περίπου 10-15 μέρες αφού οι άλλοι βουτήξαν για το Σταυρό, βούτηξε και ο Φορτούνης. Το πήρε χαμπάρι λίγο καθυστερημένα.
Κάτι και τρεχείς. Να πω και κάτι. Και δύο πούλμαν τα οποία δεν κατέβηκαν κάτω στην πορεία, τα πήρε ο Παράσκος. Ο Παράσκος. Στην εστία. Θα τα λέμε αυτή. Φιλιά, θέλω να σου πω το εξής. Επειδή πρέπει να είναι αρκετά προληπτικός ο Λουτσέσκου, με το συγκεκριμένο σκούφο είχε κάνει ένα φοβερό σερί στην Ξάνθη μέχρι που πήγε 35 βαθμούς υποσκιά, αν τον έβγαλε. Δηλαδή, κράτα το σκούφο και το κασκόλ και εμείς θα σου φέρουμε μέχρι και ανεμιστήρες. Να ξέρεις από πίσω. Μέχρι και τεχνητό χιόνι θα σου ρίχνουμε. Με αέριδες, με ανέμους, με βροχή από γερανούς. Πώς ρίχνουν να πούμε στις ταινίες. Κράτα εσύ, βάλε, κάνε το σερί, μη βγάλεις το σκούφο. Πρόσεξε καλά. Και ας έχει και 35 βαθμούς υποσκιάν. Μάιο θα το βγάλεις στο σκούφο. Φλίκτενες θα βγάλεις, καντήλες από τη ζέστη. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς. Κάερε Στάφερ, εκεί δουλεβεντάρκες στο πλικατόριο. Σε βάζω κατευθείαν. Σε βάζω κατευθείαν, Παύλε. Σε βάζω κατευθείαν για το τρίμερο, να ξέρεις. Και ποιο τρίμερο. Γι' αυτό! 1-0! Άρε, πω, πάει η εβδομάδα μου. Έτσι απλά, έτσι γλυκά, με τόσο πολύ αγάπη. Πόσο πολύ σ' αγαπώ. Τι ωραία που μου δίνεις τις πασούλες. Τι ασίστ είναι αυτές. Δηλαδή... Δεν θέλω, με αναγκάζεις. Γιατί με αναγκάζεις. Δηλαδή, εγώ τι να κάνω, την πετάξω έξω. Αφού μου δίνεις την μπάσα, είμαι ο Πρίγιοβιτς και μου την πετάς μπροστά την μπάλα, τι να την κάνω, να την ρίξω στην Αγία Βαρβάρα. Με έφαγε ο Παύλο Γκαρσίας, να σε κάνω. Παυλούκο μου, ξέβαλα να ξέρεις για το τρίμερο ήδη, έτσι. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ζύμο σου. Αγόρι μου. Λοιπόν, έχεις πολλά χαιρετίσματα. Πολλά χαιρετίσματα έχεις από έναν μπάρμπα, τον κύριο Γιάννη, στην Τούμπα, στο Πατρικό μου. Μου είπε να σου στείλω πολλά χαιρετίσματα. Ήταν στο προπό απ' έξω χθες. Να πεις πολλά χαιρετίσματα, λέει, στον Τριβανίσιο τον Παύλο, ότι είχε φάει στο γυρά δικό σου, μου είπε. Ναι, έρχονταν, ναι. Ερχόταν στο γυρά δικό σου. Είχε σαντουιτσάδικο, δεν είχες γυράδικο. Δεν είχες. Άμα τον δω θα το γνωρίσω, βέβαια. Βέβαια, έχει Ζαφύρης ο Μελάς, όλοι ερχόταν σε μένα, όλοι τραγουδιστήκα πάντα. Καλλιτεχνικός. Ψυχάρα, φωνάρα, αδερφός. Τι να λέμε. Τα γυλά γύρω βάζαμε πάνω. Λοιπόν, εγώ θα πω μεγάλο έσχος και προπαγάνδα. 5 κρατικά κανάλια πληρώνουμε και να μην δείχνουν τίποτε εκτός τη Βεργίνα. Μπράβο στο Φραγκούλη, το Φράγκο. Μπράβο στον Καλόγερο, τη Βεργίνα, τον δημοσιογράφο. Ναι. Τα είπαν όλα μια χαρά, συγχαρητήρια τους δίνω όλους. Και κάθισαν και το βράδυ στις ειδήσεις να παραπλανήσουν τον κόσμο και να μετρήσαν 92.000 κόσμο. 92.547. Είναι δυνατό. Ναι. Είναι δυνατόν. Ο κόσμος ήταν... Εγώ ήμουν και στο Μακεδονικό τότε. Είχα το μαγαζί και έκατσα πάνω στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ναι. Τότε είχε 700.000 σχεδόν. Ναι. Τότε που είχε κάνει ο Χριστόδουλος, ποιος είχε τότε, ναι, έγινε, ναι, ναι, και με μέσα στους. Τότε δεν υπήρχε τώρα ούτε ένας να πει μην πηγαίνετε. Τώρα ο κόσμος έφαγε και αυτό. Έφαγε και το... Και μέσα σε εισαγωγικά bullying. Κοίταξε, έφαγε έναν. Βάλανε εμπόδιο. Έπεσε και το παιχνίδι του Πάου και οι καφετέρες γεμάτες ήταν. Ναι. Χαμός γίνονται. Ήταν και αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Κερδίσαν και χθες. Τώρα πότε παίζουμε, την Τετάρτη παίζουμε. Τετάρτη, 10 παρατέταρτο, με ατρόμητο για το κύπελο. Το νου σας. Μετά πότε θα πάλι Κυριακή θα παίξουμε. Κυριακή 3 η ώρα πάλι. Έξω, Αγρίνιο, Γιάννενα. Είναι 3 δυσκολότατα παιχνίδια. 3 δυσκολότατα. Προσοχή, προσοχή, το νου σας, τα λέω κάθε φορά. Ειδικά το μάτς της Τετάρτης είναι πολύ πονηρό για το κύπελλο. Προσοχή ρε μάλια. Το νου σας, το βάζω κάθε εβδομάδα το βάζω. Μη χαθεί ο στόχος. Φιλιά Παυλάρα μου. Γεια σου αγοράκι μου, γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Δύο καλημέρα, γραμμές ακόμα και πρέπει να κάνω διάλειμμα, 2 γραμμές. Έλα Κούδα! Έλα Λεβέντη μου, λοιπόν, επέτρεψε μου σήμερα για την Παοκάρα να μην κάνω σχόλια, τίποτα δηλαδή.
Αυτό που με συγκίνησε χτες ήταν ο παλμός στη Βόρεια Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη μας. Αυτό που με συγκίνησε ήταν μια φωτογραφία μιας γιαγιούλας που καθόταν δίπλα στο κάγκελο δίπλα στη θάλασσα. Και οι λεβέντες, οι δικοί μας, θέλω να τους χαρακτηρίσω λεβέντες γενικώς, δηλαδή από τα κρατικά κανάλια μέχρι τα ιδιωτικά κανάλια, δεν παρουσίασανε live μετάδοση. Παιδιά, προσέξτε καλά, με τα εθνικιστικά πράγματα δεν παίζουν με τα σύνορα της χώρας. Με τα εθνικά, με τα εθνικά, όχι τα εθνικιστικά, με τα εθνικά. Έχει διαφορά. Έστω με τα εθνικά σήματα. Λοιπόν, δεν παίζουν με τα σύνορα. Σήμερα είναι η Μακεδονία μας, μεθαύριο θα είναι η Ήπειρος, η Βόρεια Ήπειρος, θα αποκτήσουν και οι Αλβανοί δικαιώματα εις βάρος μας. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Είναι ντροπή μας για το κατάντημα αυτό της χώρας, το οποίο μας φέρανε οικονομικά, μας εξαθλίωσαν, όμως δεν θα τους περάσει στο θέμα των συνόρων σε καμία περίπτωση, από κανένα κανάλι, από καμία κυβέρνηση, γιατί όλοι τους θα έπρεπε να είχαν χαράξει μια στρατηγική πολιτική στα εθνικά θέματα, και μόνο στα εθνικά θέματα, στα υπόλοιπα ας φαχτούνε, ας αλληλοσπαραχτούνε. Είναι κρίμα για τα εθνικά μας ζητήματα να μην υπάρχει μια εθνική στρατηγική σήμερα το 2018. Καλή σου μέρα. Να σε βάλω μας για το τρίμερο. Να σε βάλω στην κλήρωση, μέρα. Να σε βάλω στην κλήρωση, Βασίλη. Όχι, καμάρι μου. Εντάξει, συμπρέβεζα, εγώ δεν μπορώ να ανέβω προς τα πάνω. Φιλιά, φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Να πούμε ότι βλέπετε, πρεμούρα δεν είχαμε εμείς ξαφνικά να λυθεί το θέμα. Γιατί τώρα τέτοια πρεμούρα για το όνομα, τι έγινε ξαφνικά, ποιος πιέζει, ποιος έχει θέμα. Ξέρω, αυτός ένα μηδέν θα μου πείτε. Γιατί ξαφνικά τώρα, ε? Κάποιος άλλος καίγεται και σου λέει τώρα που είναι πεσμένοι, που είναι σε μια εξαθλειωμένη κατάσταση οι Έλληνες, από την ψυχολογία τους, από τα οικονομικά τους, από τα εθνικά τους, από τα εργασιακά τους, από κάθε άποψη. Τώρα που είναι στο πάτωμα, σιγά τώρα μην πάει κόσμος. Λαοθάλασσα απίστευτη εχθές. Λαοθάλασσα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που βλέπω στα δελτία. Αμηχανία λέει στο Μαξίμου, αντί να πούνε πρώτη-πρώτη ρε. Εμείς. Έλληνες είμαστε, ασχέτως τι υποστηρίζει ο καθένας. Βγήκε ο κόσμος αυθόρμητα, χωρίς να υπάρχει ούτε κόμμα από πίσω, ούτε πολιτική, ούτε τίποτα. Αμηχανία λέει. Βέβαια αμηχανία. Περιμέναν τι να πάνε 5-6.000, ε! Και να πούνε ορίστε, ρε, να! Ορίστε, τι θέλετε! Για το όνομα, τι φωνάζετε! Μαζευτήκατε 5 ονοματέοι! Περίμεναν να γίνει αυτό, να το εκμεταλλευτούν και να βγουν να πούν μετά, ορίστε. Δεν υπάρχει, το δέχονται. Το έχουν αποδεχτεί κιόλας το θέμα του ονόματος. Γιατί πήγα 5 άνθρωποι όλοι. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή για να πάμε στο διάλειμμα. 2 γραμμές. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή, καλημέρα ξανά. Ο Νίκος από Εύος μου είμαι. Γεια σου, ρε Νικόλα. Καταρχήν να σε βάλω στην κλήρωση για το τρίμερο. Να με βάλεις. Πες μου λίγο. Τελευταία ψηφία 767. 767. Νίκος. Ωραία. Για πες μου, Νικόλα. Λοιπόν, Κωστή. Είμαι ακροατή σου από την εποχή που ξεκίνησε στον Έξτρα μαζί με τον άλλο Τζαχπίνη που το Βένι. Κάνατε το δίδυμο. Μπράβο, το Βένι. Πολλά χρόνια, φίλε. Λοιπόν, από τότε ερωτευτήκαμε όλο το team που δουλεύαμε εκεί μαζί, γιατί σε ακούγαμε ένα ώρα δουλειά. Πολύ χαίρομαι, με τιμά αυτό. Μιλάμε τώρα για 17 χρόνια πίσω, 16-17 χρόνια. Ναι. Εγώ επειδή έκανα και πάρα πολλά χρόνια, είχε καμιά. Ανεβοκατέβαινα Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, ακόμα και Ελβετία σε ακούγα μέσω ίντερνετ. Και αν κάτι οργάνωνες, κάτι γλέντια, κάτι ιστορίες, κάτι καράδες, πάλι θα Γερμανία κάνουμε. Και προσπάθησες από εκεί να σε πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν βόλευε ποτέ. Πολύ χαίρομαι. Και εδώ θα κάνουμε. Έχουμε ετοιμάσει πράγματα. Πολύ χαίρομαι που καλά έκανες και πήρες τηλέφωνο. Εγώ χαίρομαι που ασχολείσαι με τους Έλληνες που ζουν Γερμανία και Ελβετία. Αν και στην Ελβετία ήμασταν ελάχιστοι, δεν είμαστε πολλοί. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ. Κοίταξε, να σου πω ένα πράγμα μόνο. Πολύ σημαντικό. Επειδή είσα κι εγώ έξω, πήγα 2,5 χρονών και έφυγα 10, ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι. Και μάλιστα σε εποχές που δεν υπήρχε ούτε Skype, ούτε ίντερνετ, ούτε δορυφορικά κανάλια ελληνικά, ούτε έβαζε ο μπαμπάς για να ακούσουμε τα ματς. Άπλωνε ένα καλώδιο σε ένα ραδιοφωνάκι που είχε, μήπως και πιάσουμε να ακούσουμε λίγο Ελλάδα. Αυτό μόνο υπήρχε. Πότε δηλαδή, ήσουν Γερμανία? Από το 82, όχι ψέματα, από το 75 μέχρι το 83. Μάλιστα. 75, πήγα 3 χρονών, 4. Γενικά υπήρχε στη γερμανική τηλεόραση, αν θυμάσαι, μια φορά τη βδομάδα, μια στις 15, ναι, και μια ελληνική εκπομπή.
Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Λοιπόν, ναι. Δεν έχει σημασία. Ήσουν αρκετά μικρός γι' αυτό. Ναι, μάλλον. Λίγο, μάλλον αρκετά μάλλον. Μικρότερο. Ναι. Λοιπόν, χθες η μέρα εξαιρετική. Λοιπόν, πήγαμε και στο συλλαλητήριο και στον αγώνα. Στον αγώνα καθυστερήσαμε λιγάκι, δεν πειράζει, η ομάδα εντάξει. Πάει ωραία. Εμένα μου άρεσε, αυτό που μου άρεσε πιο πολύ, που είδα συνεργασία Πρίγιοβιτς και Μακ. Βέβαια, πρώτη φορά ο Μακ έδειξε... Πρώτη φορά, ναι. Πρώτη φορά. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το γκολ που έβαλε ο Μακ θα του δώσει ενθουσιασμό... Άλλη ψυχολογία. Για να κάνουμε μια εσωτερική μεταγραφή. Έτσι. Πολύ σημαντική, η πάσα δε που βγάζει ο Πρίγιοβιτς στο Μακ είναι πάσα δεκαριού. Είναι κεντρικού χάφ, είναι μπαλαντέρ. Πάρε βάλε. Έτσι. Ναι. Μακάρι αν το... και νομίζω ότι μπροστά μας λείπει ένας φορ που να μπορεί λίγο με την μπάλα να παίξει. Ναι. Πιο άλλο σου λούπι. Ο Πρίγιοβιτς μετά την πρώτη δεύτερη επαφή στην μπάλα το χάνει. Είναι άλλο στυλ παίχτη. Θέλουμε έναν πιο... Αυτό στυλ. ψάχνουν να βρουν οι άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί αυτό το θέμα. Ψάχνουν να βρουν ένα πιο άλλο σουλούπι, πιο διαβολιστή, πιο σβούρα, πιο περιφερειακό, αλλά να το έχει όμως το παστέλωμα. Λέω πάντα χαρακτηριστικά, έλεγα, δηλαδή τύπου Σαλπιγκίδη, τύπου Βαζέχα, ακριβώς, τύπου Ντέμι Νικολαίδη, λέω τέτοιους παίχτες για να καταλάβετε το στυλ αυτό. Να την φτιάξει και μόνος του τη φάση, να βγει και έξω από την περιοχή, να μην περιμένει την μπάσα μόνο, να μην είναι μόνο της περιοχής παίκτης. Ένα τέτοιο ψάχνουν. Λοιπόν, Κωστή, άιντε. Να είσαι γερός, μην ξανακάνεις 17 χρόνια να πάρεις τηλέφωνο, να πάρεις πιο γρήγορα. Πιο σύντομα. Okay. Φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Το ότι θα έφτανα κάποια στιγμή να κάνω εκπομπές και να μου λένε σ' άκουγα πριν 17 χρόνια, δεν το είχα φανταστεί ποτέ, θέλω να σας πω. Είναι πολύ συγκινητικό και μπορεί να ζούμε από αυτή τη δουλειά, αλλά αυτά είναι τα πολύ σημαντικά. Σου δίνουν κίνητρο. Σε γεμίζουν με ευθύνη, σε γεμίζουν με ικανοποίηση και λες πρέπει να συνεχίσω. Δεν έχω δικαίωμα να μην είμαι εντάξει. Καμία μέρα δεν πρέπει να είμαι υποτονικός. Καμία μέρα δεν πρέπει να είμαι διακυπεραιωτικός. Καμία μέρα δεν πρέπει να κάνω αγκαρία. Μπορεί ο άλλος να σε ακούσει μία φορά μόνο. Εκείνη τη μία φορά πρέπει να είσαι συνεπής. Πάμε και στην τελευταία γραμμή. Καλημέρα, πριν το διάλειμμα, ναι! Επιτέλους βγαίνω! Έλα! Είστε τρελοί όλοι σε αυτή την εκπομπή που πήρατε τηλέφωνο εκτός από μένα και τον Παύλο το Συντριβανίσιο. Σε βάζω στην κλήρωση! Καλά! Το μόνο που σε νοιάζει είναι να με κόψεις κατεπιόντος. Γι' αυτό και εγώ δηλώνω δεν ξαναδίνω αίμα στην εκπομπή σου. Μένιο! Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία γιατί δεν σε έβαλα στην κλήρωση. 8-3-4. Λοιπόν, σε φιλώ! Σε φιλώ! Άκουσε με! Όχι, δεύτερο! Επιστρέφουμε! Μην ξεχνάτε! Για ακόμα 20 λεπτά έχουμε ανοιχτές γραμμές 2310-287-888 για να μπείτε σε κλήρωση. Έχω 11 μέχρι τώρα ονόματα για να μπείτε σε κλήρωση στο τέλος για τις θερμές στο Λουτράκι. Αριδέας. Αύριο θα κάνουμε το ίδιο με κρέατα, επίσημε τραπέζια. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με επιστρέφουμε. Έτσι. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, εδώ είμαστε. Στο Λίμπερο, σε 107,4. Ακούτε αθλητήριους. Ακούτε ζουμουσού, ακούτε σουξουμούξου. Τσάτ στο μικρόφωνο. Με Χρήστο Κιώση, αυτή η τεράστια μορφή, αυτό το βουνό της ηχοληψίας, το αραράτ των ηχοληπτών. Η απάτητη κορυφογραμμή, φίλε. Πες μου. Δεν υπήρξε ποτέ ηχολήπτης στην εκπομπή μου όλα αυτά τα χρόνια που να μην γίνει φίρμα, φίλε, να ξέρεις. Κανένας δεν περνάει άσημος. Να το ξέρεις, φίλε. Εδώ απ' έξω περιμένουν κορίτσια, φίλε, σκίζουν τα ρούχα τους για την πάρτι τους, να ξέρεις. Εδώ είμαστε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Έχουμε μέχρι στιγμής 11 ονόματα. Τα ρύθμισα διαφορετικά τώρα, καταλαβαίνετε. Για να μην βγει κανένας πονηρός και τα πάρει με τη σειρά. Έχω βάλει νουμεράκια δίπλα. Προλαβαίνουμε στο τεταρτάκι με τις γραμμές για θερμές. Θέλω να σας πω το εξής. Από τις 10 και μετά, οι 10 πρώτοι που θα πάρουν σε αυτό το νούμερο έχουν 10 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ξαναλέω, από τις 10 μέχρι τις 10.30, γιατί φαντάζομαι ότι πολύ γρήγορα θα τελειώσει αυτή η ιστορία, επειδή τώρα έχουμε το διαγωνισμό με το ξενοδοχείο, με το τριήμερο, με τις δύο διανυκτερεύσεις στις θερμές.
από τις 10, μόλις φύγω δηλαδή, μέχρι τις 10.30, σε αυτό το ίδιο νούμερο, οι 10 πρώτοι έχουν εισιτήριο για τον αγώνα, τον προημιτελικό αγώνα, την Τετάρτη το βράδυ, 10 παρατέταρτο, πάω κατρόμητος στο ναό. Το νου σας, το νου σας, λέω στους παίκτες, δεν υποτιμούμε κανέναν, δεν υποβαθμίζουμε καμία διοργάνωση. Μην ακούσω το μυαλό είναι στο πρωτάθλημα. Και κύπελο θέλει ο λαός. Και κύπελο να προασπίσουμε τα κεκτημένα. Πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα, Κωστή. Αμέσως γεμίζει με φρεσκάδα. Με ροζ κορδελίτσες. Με ομορφιά η γραμμή. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου, γιατί προσπαθώ πάρα πολλές φορές και δεν έχω... Δεν μπορώ να σε πιάσω. Είμαι γρήγορος, ελίσσομαι, είμαι πολύ αδυνατούλης και πασαλίγομαι και με λάδια για να μην μπορεί να με πιάσει κανένας. Το όνομά σου? Άννα. Μπράβο. Μαχανούλα του χιονιά. Θα με βάλεις και στην κλήρωση. Εννοείται, ρε Άννα. Εννοείται. Πες μου λίγο τα τελευταία 3 ψηφία, δεν θες να μου πεις επίθετο. 057. Τον λίγοντα. Μπράβο, Άννα μου. Τι άλλο θες να μου πεις? Πες μου, κορίτσι μου. Μεγάλη συγκίνηση για το συλλαλητήριο. Είχε πολλά σχολεία, πολλούς μαθητές, δασκάλους, πανό, αλλά μεγάλη αηδία για τους πολιτικούς. Τραγικό. Και ντροπή για τα κανάλια τα μεγάλα που δεν έκαναν ούτε μια ζωντανή σύνδεση, γιατί εγώ δεν μπόρεσα δυστυχώς να πάω. Και έψαχνα παντού, εκτός από τα τοπικά κανάλια, ναι, ναι. Το Βεργίνα, το TV100, ναι. Ναι, μου είπαν. Δυστυχώς, δυστυχώς. Τι να πω. Εχθές έδειξαν το χαρακτήρα τους, έδειξαν τι πιστεύουν. Έδειξαν πόσο ρόλο έχουν παίξει στο να είναι η χώρα όπως είναι τώρα. Πολύ λυπάμαι που το λέω. Εχθές ειδικά. Δυστυχώς. Που ήταν απλός κοσμάκης, έτσι. Δεν ήταν κανένα κόμμα, δεν ήταν καμιά παράταξη. Ο απλός κόσμος βγήκε να πει αυτό που έπρεπε. Και μεγάλη νίκη και στην ομαδάρα μας. Έτσι. Στην Παοκάρα. Προχωράμε, προχωράμε. Ένα-ένα τα μάτς. Για την νίκη. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που... Να σε καλά. Να σε καλά, Άννα μου. Φιλιά. Να σε καλά κι εγώ, κι εγώ. Πάμε παρακάτω. Είπαμε. 2310-287-888 μέχρι τις 10. Βάζουμε το όνομά σας για τριήμερο στις θερμές. 10 με 10 και μισή σε αυτό το τηλέφωνο. Οι 10 πρώτοι που θα πάρετε έξω στη γραμματεία στη Μαρελής, γιατί η Τρόικα δεν δίνει γραμμές στο πρωτομιζάωρο. Θα έχετε οι 10 πρώτοι εισιτήρια, 10 τον αριθμό, για τον αγώνα κυπέλου της Τετάρτης με τον Ατρόμητο, 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Καλημέρα σας! Ναι! Ναι, καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Από Γερμανία παίρνω. Έλα ρε φίλε! Καλώς τον Ρόφενμπαχ! Τι κάνουμε? Αγοράκι μου! Λοιπόν, συνήθως μιλάμε για την ΠΑΟΚΑΡΑ. Εννοείται ότι παρακολουθούμε και είμαστε κοντά στον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Αλλά νομίζω προεξέχει το θέμα του συλλαλητηρίου εχθές. Βεβαίως. Και να σου πω την αλήθεια, Κωστή, εδώ στη Γερμανία αισθανόμαστε προδομένοι. Αισθανόμαστε προδομένοι με αυτό που συνέβη εχθές. Σηκωθήκαμε το πρωί, ανοίξαμε τις τηλεοράσεις μας να δούμε τι γίνεται, να συμπαρασταθούμε. Και βλέπαμε καλλιτεχνικό πατινάζ. Έπρεπε να μπείτε μόνο στα site για να δείτε αν είχε κόσμο. Τα βλέπαμε στα site. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ρε Κωστή. Δηλαδή αυτή η προπαγάνδα, αυτό το έσχος που έγινε χτες, δεν πίστευα δηλαδή ότι θα είναι να καταπολεμηθεί το συλλαλητήριο έτσι. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω για ποιο λόγο. Γιατί. Ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται, Κωστή. Δηλαδή ως και η Εκκλησία, έκανε πίσω. Απογοήτευση. Όχι όλη η Εκκλησία, όχι όλη η Εκκλησία, αλλά... Ναι, ένα μεγάλο μέρος. Ναι, ναι. Ένα μεγάλο μέρος. Και αναρωτιέμαι και λέω γιατί. Εδώ εμείς στη Γερμανία οι Έλληνες ήμασταν, καθόμασταν στα καρφιά για να δούμε. Άλλοι σκεφτόταν να έρθουν Ελλάδα. Δεν ξέρω, πολλοί ίσως κατεβήκαν κιόλας. Ναι, και ναι, ήρθε και κόσμος από το εξωτερικό. Φυσικά, φυσικά. Δηλαδή, και ανοίγουμε τις τηλεοράσεις το πρωί και βλέπουμε καλλιτεχνικό πατινάζ. Και Κυριακή στο χωριό Σπνερ 3. Σε μια τέτοια μέρα. Και μου βγαίνουν οι ειδήσεις μετά σε όλα τα κανάλια και μου το παρουσιάζουν, μου δείχνουν πρώτα τα επεισόδια και μετά έτσι τελείως αδιάφορα λένε μαζεύτηκαν και κάπου 90.000. Επιδερμικά. Ναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω, Κωστή, τι συμφέροντα εξυπηρετούνται. Αισθάνομαι, ειλικρινά σου μιλάω, προδομένος. Δεν είσαι ο μόνος. Αισθάνομαι, ειλικρινά, προδομένος. Δεν είσαι ο μόνος. Ήλπιζαν
αυτοί που προσπαθούν τώρα τεχνιέντος να περάσουν το εντάξει μωρέ και τι έγινε και η σύνθετη ονομασία και αφού οι άλλες χώρες έτσι τους λένε τόσο καιρό. Λοιπόν, ήλπιζαν ότι θα είναι ένα φιάσκο. Αυτό περίμενα χθες. Να είναι 5, 6, 10 χιλιάδες και να πούνε ορίστε. Α, δεν ασχολείστε. Δεν σας νοιάζει. Θα ήταν μια νίκη για αυτούς. Αν χθες το συλλαλητήριο είχε πολύ λίγο κόσμο, θα ήταν μια νίκη, αδερφέ. Να ξέρεις. Ναι, αλλά Κωστή, με βάζει και σκέφτομαι και λέω γιατί. Γιατί παίζονται πάρα πολλά συμφέροντα, αδερφέ. Ποιος θέλει, εμείς θέλουμε να λυθεί το θέμα τώρα. Τι πρεμούρα είναι αυτή. Για ποιο λόγο, ποιος βιάζεται. Στην πλάτη της πατρίδας μας, δηλαδή. Δυστυχώς. Να δώσουμε τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, αισθάνομαι πραγματικά προδομένος. Θα ήταν πολύ όμορφο να μιλούσαμε σήμερα για την παοκάρα μας, αλλά αυτό που συνέβη, δηλαδή. Γι' αυτό ξεκίνησα σήμερα με αυτό το θέμα. Είναι πάνω από όλα αυτό. Είναι πρώτα απ' όλα, εννοείται. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι συνυφασμένη η Μακεδονία με τον ΠΑΟΚ. Δεν μα είναι μα, η ομάδα μας. 100%. Η Μακεδονία είναι ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι Μακεδονία, όλα αυτά είναι Ελλάδα. Δεν τα διαχωρίζουμε, όπως είπα. Έπρεπε να είναι και ήταν χθες εκεί. Και από τις άλλες ομάδες. Συγχαρητήρια στους ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτούς που μπόρεσαν και λίγο μας μεταφέραν λίγο ατμόσφαιρα, λίγο κλίμα από το συλλαλητήριο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Στο ΠΑΟΚ. Double στο ΠΑΟΚ. Double. Να είστε καλά. Έτσι, μόνο αυτό θέλουμε. Yeah. Φιλιά στο Όφενμπαχ. Και σε πολλά μέρη του κόσμου χθες είχαμε. Έτσι, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Γεια σου, γεια σου αγοράκι μου. Γεια σου Γεωπόνε. Σε όλους τους αθλητήριους συγχαρητήρια. Ήμουν σίγουρος για την προβολή που θα έδινε. Συγχαρητήρια σε όσους πρόβαλαν το συλλαλητήριο. Συγχαρητήρια σε όσους πήγαμε και συμμετείχαμε. Μου έκανε τεράστια εντύπωση μετά από τρεις ώρες που έβλεπα κάτι γιαγιάδες να παραμένουν όρθιες χωρίς καρεκλάκια μαζί τους. Και παιδιά μικρά με οικογένειες. Εγώ έχω κουραστεί και έλεγα πότε θα τελειώσει εκείνος ο κριτήκαρος που μιλούσε με τις ώρες το παλικάρι. Συγκλονιστική η κριτική με τα άλογα, με τον τρόπο τους. Στρατηγός, και τα παιδιά ήταν εκεί ακούραστα. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Λοιπόν, τρία πράγματα επιγραμματικά. Πρώτον, το όνομα, η σημασία της υπόθεσης δεν θεωρείται τελειωμένη για μας. Φυσικά. Δεν είναι τελειωμένη υπόθεση το όνομα. Γι' αυτό και παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Ακριβώς. Δεύτερον, αυτό που έγινε χτες ήταν, ελπίζω και εύχομαι, να είναι η αφορμή για να ξυπνήσει ο δύσμυρος ελληνικός λαός, και το μήνυμα αυτό δόθηκε από όσους μιλήσανε, για να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός για αυτά που τραβάει. Δηλαδή το θέμα του ονόματος Μακεδονίας. Σωστό. Και αυτός ο αγώνας είναι μια αφορμή. Μια αφορμή για και για όλα τα άλλα. Για όλα τα άλλα, γιατί κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Μακάρι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας που μπορεί να κινήσει. Δεν μιλάω πολιτικά, αλλά το μήνυμα πρέπει να είναι αυτό. Το τρίτο που θέλω να πω είναι το παράπονο. Ακούμε. Ναι, σε ακούω. Το τρίτο που θέλω να πω είναι το παράπονο, γιατί ο επίσημος οργανισμός ΠΑΟΚ δεν έκανε καμία κίνηση για να πάει το παιχνίδι πιο αργά. Για να είναι ολό. Εγώ προσωπικά θλίβομαι γι' αυτό, Κώστα, και ξέρεις ότι δεν έχω πρόβλημα να λέω τέτοια πράγματα. Ναι. Θλίβομαι που δεν έκανε την κίνηση ο επίσημος ΠΑΟΚ και ας έτρωγε πόρτα από την ΕΠΟ. Από την ΕΠΑ, όπως λέγεται, για τη Super League. Να κάνει την. Κοίταξε, κίνηση. Ναι, βγήκαν ανακοινώσεις πριν κανονικά για το συλλαλητήριο. Κάλεσαν τον κόσμο να πάει, αλλά θα μπορούσε να πάει το μάτς έστω μια ώρα αργότερα. Κάτσε, ναι. Κώστα, τι κάλεσε τον κόσμο να πάει, δηλαδή. Έχει. Όχι, θέλω να πω, βγήκαν ανακοινώσεις από τον ΑΣ, από την ΠΑΕ, από την ΚΑΕ, από όλους, από το ΤΑΠ. Ναι. Κώστα, αγόρι μου, δεν θέλω ανταπάντηση, σε παρακαλώ, προσπαθώ πάντα να είμαι επιγραμματικός. Λοιπόν, τι είναι παράπονο. Οφείλω να το καταθέσω, δεν διαφωνώ μαζί σου. Οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι ότι δεν ήθελε ο επίσημος ΠΑΟΚ να πάει ο κόσμος. Περιμέναμε όμως μια αναβολή στο παιχνίδι. Τι αναβολή, μόνη της αρθή. Κάνε εσύ την αίτηση. Εγώ, σαν πάω, θέλω το παιχνίδι μου να γίνει 8 η ώρα. Γιατί θέλω όλος ο κόσμος, όλη η Θεσσαλονίκη να είναι εκεί. Το είπα, Γιάννη μου την Παρασκευή. Λοιπόν είπα, αυτά τα τρία, και σαν υστερόγραφο, να αναφερθώ σε αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, το ντροπιαστικό, μετά το τηλεφώνημα του Σίμου. Αυτό που έγινε δεν ήταν πάω, φίλε. Έγινε, αδερφέ. Εγώ δηλαδή, αν κλείσω τώρα, σου πω γεια και κλείσω και λέω μπράβο στο Σίμω, είμαι μαζί του και κλείσω. Θα βγουν μετά από μένα και θα πούνε αυτός ο Γιάννης, ο Γιωπόνος. Τέλος πάντων, είπαμε. Γι' αυτό λοιπόν τράβηξα χειρόφρενο. Αυτό δεν θα λοιπόν χαρακτηρίζουμε ένας τον δεν άλλον. Πάω, γι' αυτό τράβηξα χειρόφρενο και με ακούσετε εκνευρισμένο τη μέρα εκείνη. Φιλιά. Yeah. Είπαμε, εδώ βγαίνετε και λέτε ό,τι θέλετε. Άμα αρχίσουμε ο ένας να θάβει τον άλλον, επειδή έχει διαφορετική άποψη, είναι τελείως λάθος. Δεν θα γίνει. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες εκπομπές, ούτε με ενδιαφέρει. Αυτό το πράγμα 19 χρόνια το έχω κρατήσει. Να βγαίνει και να κράζει ο ένας τον άλλον. Οκ, θα διαφωνήσουμε, αλλά ξέρω αν είναι ΠΑΟΚ ο άλλος ή δεν είναι.
θα πει την άποψή του. Οκ, okay. Μπορεί και να είναι με τρόπο, με λανθασμένο τρόπο δοσμένη. Εγώ οφείλω να υπερασπιστώ τον κάθε ακροατή. Και διαφωνώ πολλές φορές μαζί του, έτσι. Αλλά το δεν είναι πάω, οκ. Okay. Ο τρόπος πολλές φορές είναι λάθος όμως. Πάμε, δύο γραμμές ακόμα μέχρι το τέλος. Πέντε, έλα, πάμε, ναι, καλημέρα. Πάμε στο μεθεπόμενο. Καλημέρα σας. Άντε ρε Κωστή. Έλα, καλώς το παιδί. Από παλιά σε ακούω, από το ράδιο Μαμούθ. Από το ράδιο Μαμούθ, φίλε, τότε που κάναμε, τι ωραία, στο σπίτι. Που πήγαινες με την προβιά, με την προβιά, από... από το απολυθωμένο εκείνο το λιοντάρι που είχες, με τους αυλιόδοντες που ήτανε. Που κλήρωνα, φίλε, ένα... Με τα πέτρινα, με τα πέτρινα μικρόφωνα. Έτσι, έτσι. Ήταν τα πέτρινα χρόνια του ραδιοφώνου. Ο Σαλέας έπαιζε τα πέτρινα χρόνια. Τι ωραίος που είσαι. Που κληρώναμε να πούμε μια διανυκτέρευση σε σπήλαιο. Όχι, το ζεόλιθο, το ζεόλιθο τότε κλήρωνε. Το μαγικό πετράδι με τις ιδιότητες περίεργες. Λοιπόν, πρώην απογευματινός. Έλα, απογευματινέ. Λοιπόν, κάτσε να βάλω και τον γεωπόνο στην κλήρωση, γιατί δεν, Γιάννης, γεωπόνος, δεν τον έβαλα, τον ξέχασα, δεν τον ρώτησα. Να σε βάλω και σένα για τις θερμές, θέλεις? Βάλε με για τις θερμές, για τις ψυχρές, για ό,τι έχεις. Μπράβο, ό,τι έχω. Πες μου λίγο μικρό όνομα και νούμερο. Τάσος 580. 580, τέλεια. Να πω ότι λοιπόν, μετά τις 10, επίτρεψέ μου και μετά πεις από τι θες, μετά τις 10 με 10 και μισή, η πρώτη 10 που θα πάρετε τηλέφωνο σε αυτό το νούμερο θα κερδίσετε εισιτήριο για το μάτς της Τετάρτης με τον Ατρόμητο, για τον προημιτελικό αγώνα. Άμα ήταν μετά τις 12 θα ήταν οι 12 που θα παίρνανε. Γεια σας. Η πρώτη, ναι βέβαια, έτσι είναι. Και μετά τη μία θα παίρνει ένας μόνο. Πάμε, έλα απογευματινέ. Ναι. Λοιπόν, αυτό το χθεσινό που έγινε, Κωστή, εντάξει, αφήνω σε δεύτερη μέρα το μάτς, γιατί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, ας πούμε, ο Χρειά μπροστά σε όλο αυτό το γεγονός που έγινε κάτω στην παραλία. Ναι. Η πρεμούρα και ο τρόμος ίσως των πολιτικών και γενικότερα της πολιτικής εξουσίας ήταν ότι ο κόσμος μέχρι τώρα έμοιαζε όχι απλά σαν ένας κοιμόμενος γίγαντας, σαν ένας που ήταν κλινικά νεκρός. Σωστό. Και ξαφνικά έδειξε ότι αποκτάει σφιγμό, έχει σφιγμό. Μπράβο. Και πετάει και τα σωληνάκια από την εντατική και σηκώνει τα πόδια. Το πες υπέροχα. Η παρομοίωση ήσουν ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς. Και αυτό ξάφνιασε, πιστεύω, και προσπαθήσανε με κάθε τρόπο να το υποβαθμίσουν, να λειτουργήσουν όσο γίνεται εναντίον αυτής της κατάστασης. Αλλά ξέρεις τι, όταν το τσουνάμι είναι τόσο δυνατό και τόσο ορμητικό, ό,τι φράγματα και να βάλεις, οτιδήποτε, απλά θα τα συμπαρασύρει όλα. Εξετέθησαν αυτοί που είπαν μην πάτε, όχι, δεν υπάρχει λόγος, γιατί και σιγά τώρα θα είναι μόνο εθνικιστές, θα είναι μόνο χρυσαυγίτες, θα είναι μόνο δεν συνήθως, ναι. Και επειδή συνήθως αυτοί που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο είναι ή στημένοι ή βλαμμένοι δεν γίνεται να είναι και να δουλεύουν σε αυτά τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας κτλ. Τότε προφανώς καταλήγουμε ότι είναι το δεύτερο. Δηλαδή για πόσα αργύρια ξεπουλάνε την εθνική τους συνείδηση, ακόμα και τη μάνα τους, και τόσο σημαντικά πράγματα που χωρίς αυτά, ας το πούμε, δεν θα υπάρχει ταυτότητα του καθενός από εμάς σαν κράτος, σαν άτομα, σαν οτιδήποτε. Δεν τους νοιάζει, αδερφέ μου. Οι χορηγοί, φίλοι, να πέφτουν στα reality, ανάμεσα στα reality. Πραγματικά, προβατοποίηση, δηλαδή, υπνοτισμός full. Αυτό. Και ξέρεις ποιο είναι το οξύμορο, ρε Κωστή, ότι την ίδια στιγμή, ας το πούμε, σε κάποια δελτία ειδήσεων δείξανε κάτι συγκεντρώσεις στην Αμερική που γίνανε του πλήθους. Δηλαδή εκεί οι συγκεντρώσεις σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο είναι ένδειξη διαμαρτυρίας, τις προβάλλουμε, που στην ουσία εμάς δεν μας ενδιαφέρουν κιόλας τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Καλά κάνουν και κάποια... Εκτενέστατα ρεπορτάζ για τον Τραμπ, για τη σεξουαλική παρανόηση. Ναι. Βεβαίως και αυτά, εννοείται. Λοιπόν, αλίμονο, ναι. Αλλά έτσι, εδώ γιατί δεν βρέθηκε, δεν άξιζε ένα link. Δεν άξιζε να στείλεις ένα ντρόν. Να κάνει το ελικοπτεράκι μια πτήση επάνω, να συνδεθεί ζωντανά. Και διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι μόνο λέει τα κρατικά. Γιατί? Και στα ιδιωτικά δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει διοντολογία. Τα ιδιωτικά τι, δηλαδή όλα τα χρόνια αυτά τι αποδεικνύεται? Με τι χρήματα κρατιούνται? Με το δημόσιο χρήμα μέσω των τραπεζικών χορηγήσεων που γίνονται και στην ουσία είναι όλα στο χιόνι γραμμένα. Αλλά όταν θα κλείσουν, αν κλείσουν και άλλα κανάλια, μην βγάζουν τον απλό εργαζόμενο μπροστά για να έχουν την συμπάθεια του απλού κόσμου. Τέρμα πια, οι μάσκες έχουν πέσει
και δυστυχώς αποδεικνύεται ότι η μεγαλύτερη εχθρή είναι πρώτα εντός των τυχών και μετά εκτός των τυχών. Φιλιά, γεια σου απογευματινέ, ζουμουσού αδερφέ μου. Καλημέρα. Πάμε δύο γραμμές ακόμα τελευταίες. Καλημέρα σας, τρεις, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Κωστή μου. Καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης, ο στρατιωτικός από Εύωσμο. Γεια σου. Είχα να μιλήσει το Σάββατο. Γεια σου Γιάννη. Τι κάνεις αδερφέ μου. Σε βάζω κι εγώ στην κλήρωση, έτσι. Γεια σου Παόκη μου, τι κάνεις, και ο αδερφός του, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλώς το παιδί, καλώς το παιδί. Σε βάζω στην κλήρωση, Γιάννη, πες μου τα τελευταία τρία ψηφία. Το 424. 424, στρατιωτικό νοσοκομείο. Εντάξει, ήθελα και δύο μηνύματα, διέγραψα τα μηνύματα. Εγώ ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια θέλω να δώσω σε όλο τον κόσμο που ήταν χθες στην αυτή την... Μεγαλειώδη συγκέντρωση στο συλλαλητήριο, ναι. Η επόμενη λαοθάλασσα που θα δούμε στη Θεσσαλονίκη είναι... Όταν πάρουμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, ακριβώς αυτό. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Αυτό που ξεχώρισε χθες από τη συγκέντρωση ήταν ότι ο κόσμος ήταν αδελφοποιημένος, χωρίς να γνωρίζεις τον διπλανό σου, συζητούσε τα ίδια θέματα. Ακριβώς. Τι ομάδα είναι ή από ποια πόλη έρχεται ή ποιας οικονομικής κατάστασης είναι ή ποιας ηλικίας είναι. Όλοι ήμασταν κάτω από την ίδια σκέπη, με την ίδια ιδέα, με το ίδιο σκεπτικό. Υπήρχε ένα πάθος και ευτυχώς δεν έγιναν οτιδήποτε από αυτά που περιμέναμε από άλλους. Με κάλυψαν οι προηγούμενοι συνακροατές, οπότε... Να είσαι καλά. Όσο και να θέλει να καλύψει το κράτος των Αθηνών, δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Να είστε καλά, αδερφέ μου. Φιλιά, να είστε γεροί. Να είστε γεροί πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε γεροί. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Πάμε. Τελευταία γραμμή. Ναι, δύο ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Έλα, γόρι μου. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Αργύρης από Ντούμπα, παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, ρε Αργύρη. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω και σένα στην κλήρωση για τις θερμές. 171. Ωραία. Ένα θέλω να πω. Γιατί στο ΠΑΟΚ το βάζουν συνέχεια 3 ώρα να παίζει. Και τον Ολυμπιακό τον έχουν τον ακατονόμαστο, ναι. Το λένε στις 7.30. Φέτος πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Συνέχεια. Ναι, ναι. Μόνο με τα ντέρμπι μας έχουν 7.30. Όλα τα άλλα, και αυτή την Κυριακή και την άλλη μας έχουν το ίδιο. Σωστό. Κατά τα άλλα με κάλυψαν όλοι για τη Μακεδονία μας. Και έτσι. Αλλά αυτό το παράπονο. Όλο 3 ώρες. Χθες έπρεπε, ειδικά με τη συγκέντρωση που είχαμε, έπρεπε να πάει 5. Τουλάχιστον 5. Ναι. Τουλάχιστον 5. Για να προλάβουμε να πάμε και από εδώ και από εκεί. Εντάξει. Που πολλοί κόσμος πήγε με καθυστέρηση. Να είσαι γερός. Ναι. Γεια σου Αργύρη. Γεια σου Αργύρη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Εσύ κλείνεις αδερφέ σήμερα, έλα. Ναι. Πέσαμε. Πέσαμε, πέσαμε. Λοιπόν, έχω 16 ονόματα. Έχω βάλει νούμερα μπερδεμένα, όπως καταλαβαίνετε. Μια στιγμή λίγο. Θα βάλω και τους τελευταίους. Λοιπόν, θέλω από το 1 μέχρι 16, Χρήστο δώσε μου ένα νούμερο, να ξαναπώ όσοι πάρετε από τώρα και μέχρι τις 10.30, οι 10 πρώτοι στο 2310-287-888, έξω πλέον στη γραμματεία, οι 10 πρώτοι έχετε εισιτήριο για τον αγώνα κυπέλου της Τετάρτης με τον Ατρόμητο, προημιτελικός, το νου σας παιδιά, εσείς που φοράτε τη φανέλα. Προσέξτε, είναι πονηρά αυτά τα μάτς. Είναι δύο παιχνίδια, περνάμε τον Ατρόμητο, φεύγει και ένας από τους δύο αντιπάλους μας, Ολυμπιακός ή ΑΕΚ. Πάμε και κερδίζουμε και το κύπελο. Ιδιαίτερη προσοχή την Τετάρτη. Πες μου λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 16. Το 11. Το 11. Λοιπόν, το 11 είναι ο Μάνθος σε 124. Μάνθο! Θα πάρεις τηλέφωνο τώρα και εσύ μαζί έξω, αν ακούς. Ο Μάνθος σε 124 κερδίζει το τριήμερο στις θερμές. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, μην ξεχνάτε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Χορηγός δεύτερης ώρας, υπέροχα εδέσματα. 16 χρόνια, καταπληκτικά πιάτα. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Χρόνια εμπειρίας. Νούμερο 1 στην Τέντα, στην Πέργολα, στην Αντινεμική Ζελατίνα. Και βέβαια, Καλόε, η εταιρεία που έβγαλε τώρα το μύρτιλο αλόι με μύρτιλο στο 2312-200-500. Τηλεφωνείτε. Οι δύο μπουκάλες 49 και 90 ευεργετικά όλα αυτά για τον οργανισμό σας, ειδικά για το διαβήτη, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ξαναλέω, τηλεφωνείτε έξω τώρα οι πρώτοι 10, παίρνετε εισιτήριο χωρίς κλήρωση, οι 10 πρώτοι εισιτήριο για τον αγώνα
της Τετάρτης. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 φιλιά!